Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έκτακτη έκδοση, πρώτη εκπομπή για τον μήνα Νοέμβριο. Κάνουμε στροφή από την αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή, βεβαίως και με πολλά τοπικά θέματα. Απλώς έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στο στούντιο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ανατολικής Κοζάνης, τον κύριο Μίμη Δημητριάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ξέρω ότι η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα για τους βουλευτές. Επιστρέφουν λίγος χρόνος να ξεκουραστούν, να τις υποχρεώσεις πάλι, αλλά είναι και αυτό μια υποχρέωση. Η ενημέρωση των πολιτών διαμέσου. Έτσι, είναι μια δύσκολη μέρα, πάντα η Παρασκευή για μας, γιατί έχουμε επιστροφή, κούραση, αλλά όπως είπατε σωστά, πρέπει και μπορούμε να, και ευτυχώς μπορούμε να είμαστε. Αυτή η εκπομπή πάντως μπήκε Παρασκευή, γιατί οι βουλευτές γίνανε συνήθως την Παρασκευή, να το ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, το μεγάλο θέμα της εβδομάδας, είχατε παρέμβει και στο δελτίο ειδήσεων του ΤΟΠ εδώ με τον Παναγιώτη Πιλάτσιο που ήμασταν. Κάνατε μια τοποθέτηση, αλλά προφανώς τώρα μπορούμε λίγο πιο αναλυτικά. Υπάρχουν και νέα στοιχεία, υπάρχουν δύο πορίσματα. Ο κύριος Γαβρόγλου λέγεται ότι θα καλέσει τους Πρετάνης κάτω για να βγάλουν μια άκρη. Τι τελικώς γίνεται, και αν οι πολιτικοί παράγοντες της περιοχής έχουν εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία, και πώς? Θα σας πω γιατί και πρέπει να τα λέμε και πρέπει να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Το έχουμε κάνει επανειλημμένα βέβαια με έναν δημόσιο τρόπο, σε αρκετές δημόσιες συναντήσεις μέχρι σήμερα. Αλλά είναι καλό να ο δημόσιος διάλογος πάνω σε αυτό το ζήτημα, στο τόσο σημαντικό ζήτημα για την Δυτική Μακεδονία, να αποτυπώνει αυτό που καταρχήν επιθυμούμε, αυτό που θέλουμε, αυτό για το οποίο μαχόμαστε και αυτό που τελικά μπορούμε να πράξουμε και να κριθούμε ακριβώς από το αποτέλεσμα και όχι από διάφορες φήμες, συζητήσεις εκτός δημόσιου διαλόγου, με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τόσο σοβαρά ζητήματα που όπως είναι κυρίως το ζήτημα στρατοβάσιμης εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία. Καταρχήν έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, εδώ και ένα χρόνο, η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να ενοποιήσει την ουσία του τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, αρχής γενομένης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι μια υπόθεση που πήγε καλά, η ακαδημαϊκή κοινότητα το αγκάλιασε καταρχήν, γιατί πρέπει να. Το δεδομένο με βάση το οποίο γίνονται όλες οι συζητήσεις είναι ότι. Να το θέλει η ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι αυτόνομη η ακαδημαϊκή κοινότητα, επομένως θα πρέπει να το επιθυμεί, να το θέλει και να συμμετέχει λειτουργικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Πάντα βέβαια με βάση τα πολιτικά προαπαιτούμενα που υπάρχουν από τη μεριά του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Τι συμβαίνει και τι αφορά τη Δυτική Μακεδονία που έχει τη σημασία του? Εμείς έχουμε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δύο τρόπια ιδρύματα. Ναι, το ΤΕΙ, μεγάλα θα έλεγα εγώ. Το ΤΕΙ Κοζάνης, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που το μέτρα την Κοζάνη. Και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μέτρα με την Κοζάνη, αλλά το ιστορικό του πυρήνα ήταν πάντα στη Φλόρινα. Ισχύει, και μιλάω για την Ακαδημία. Λέτε, ναι. Τούτο δοθέντο λοιπόν και έχει και ένα άπλωμα στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας σε μικρότερη έκταση. Το ετούμενο λοιπόν ήταν να φτιάξουμε μια ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην Δυτική Μακεδονία όπως και στην υπόλοιπη χώρα, η οποία καταρχήν θα βελτιώνει το εκπαιδευτικό έργο, θα βελτιώνει το αποτέλεσμα και την παρεχόμενη εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένα αυτά τα οποία έχουμε, να τα βελτιώσουμε και να τα αυξήσουμε ή δυνατόν. Λέω ή δυνατόν γιατί και αυτό για την πρώτη στιγμή τέθηκε και με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με τους Πρετάνες, ότι είναι καλό να μην βάζουμε βερμπαλιστικούς στόχους, μαξιμαλιστικούς στόχους, να μην βάζουμε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη με σκοπό να περάσουμε από κάτω. Παλιότερα, ξέρετε, ζητούσαμε και ιατρικές εδώ κάποιοι. Έχουμε φτάσει και σε τέτοια αιτήματα. Στα πορίσματα δεν είναι τέτοια πράγματα, ευτυχώς, αλλά. Η γενική κατεύθυνση τη μεριά του Υπουργείου ήταν και η πρόθεση ήταν σαφής, όπως και η δική μας. Δηλαδή, να αξιοποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε αυτά που ήδη έχουμε και να επιτύχουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της χώρας, των δημοσιονομικών προσαρμογών και των οικονομικών μας δυνατοτήτων, που είναι κάτι περισσότερο από αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, έχουμε μεγαλύτερη διάθεση και σε προσωπικό, σε προσλήψεις δηλαδή εννοώ, και σε λογοτεχνική υποδομή και σε χρηματοδοτήσεις, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη, διπλάσεις χρηματοδοτήσεις από ό,τι είχαμε μέχρι πέρσι. Έχουμε μια σημαντικά αυξητική τάση ως προς αυτό, ακριβώς για να επιτύχει το εγχείρημα.
Ναι. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο με βάση το οποίο γίνονται συζητήσεις. Και η γενική κατεύθυνση της κυβέρνησης και του Υπουργείου, λέτε. Ακριβώς. Ναι, και είναι σχετικά αποδεκτή, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και από όσες επαφές έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στα λόγια, ναι. Κοιτάξτε, από εκεί και στις πράξεις φαίνεται κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Ευχαριστώ να σας απαντήσω. Όχι, να πείτε, δεν ξέρω πόσο έχετε ενημερωθεί για το τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Αλλά έχουμε δει δύο πορίσματα διαφορετικά. Το οποίο θεωρητικά δεν έχουν συμφωνήσει το ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και κάποιοι αρχίζουν να λένε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να χάσουν τις θέσεις τους διοικητικά. Και είπατε κάτι για μαξιμαλισμό. Είδαμε 25 τμήματα την ώρα που ο κ. Γαβρόγλου μάλλον ζητάει τα μισά. Τι γίνεται τώρα εδώ. Θα σας πω, είπα και προηγουμένως ότι με βάση τα υπάρχοντα τμήματα θέλουμε να αναβαθμίσουμε τα υπάρχοντα. Ωραία. Και να προσθέσουμε κάτι επιπλέον. Πολύ ό,τι είναι δυνατόν να προσθέσουμε, ακριβώς για να ενισχύσουμε το εγχείρημα. Να προσθέσουμε κάτι που χρειάζεται όμως και, ακριβώς, εννοώ, και εκπαιδευτικά. Ναι, ναι, και όχι μόνο. Αντιλαμβάνεστε το ότι το να προσθέσουμε σχολές που υπάρχουν σε όλη τη χώρα σε πληθώρα, ναι, δεν είναι ότι καλύτερο. Είναι καλό να προσθέσουμε νέα γνωστικά αντικείμενα, να προσθέσουμε νέα επιστημονικά, σε νέα επιστημονικά πεδία που και να είναι ανταγωνιστικά σε εισαγωγικά. Και ενδεχομένως σε σύνδεση με την αγορά εργασίας που υπάρχει εδώ ή με την παραγωγή που υπάρχει. Να στηριχτεί στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα επομένως. Ταυτόχρονα, ξέρετε, ένας νέος τομέας σε αυτή την ανάπτυξη τριβάθμιας εκπαίδευσης, είναι και ιδιαιτής σχολές πανεπιστημιακού επίπεδου που έχουν να κάνουν περισσότερο με εξειδικεύσεις. Ναι. Αυτό το κομμάτι απαντάει περισσότερο σε αυτό που μόλις είπαμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής και τις δυνατότητες που έχει να προσδώσει και να συνδυάσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Απαντήστε μου τώρα λοιπόν, οι πολιτικοί, οι βουλευτές της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, πόσο έχετε εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία, σε αυτή τη συζήτηση? Έχετε εμπλακεί στο επίπεδο της ενημέρωσης από την ακαδημαϊκή κοινότητα? Είχατε φέρει εδώ και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Τότε τον είχατε φέρει για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και έχει έρθει δύο-τρεις φορές. Άκουσε εσάς, όχι προσωπικά εσάς, τους βουλευτές εννοώ, ή άκουσε την ακαδημαϊκή κοινότητα? Εσείς έχετε παρέμβει εδώ, ακούσαμε κάτι και το κλείνω. Έχετε απαντήσει βέβαια, αλλά απαντήστε πιο ξεκάθαρα εδώ, αν θέλετε. Έχουμε ακούσει μια καταγγελία του πρίτανη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ότι βουλευτής προφανώς της Κοζάνης τον πήρε τηλέφωνο και του είπε: εντάξει, θα σου δώσω εγώ 13-14 τμήματα. Συμφωνήστε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κανένας δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Πώς? Κανένας δεν μπορεί να δώσει. Εννοείται ότι δεν μπορείτε να παρέμβετε. Όχι, δεν μπορεί να δώσει. Κανένας δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Δεν είναι δικό του για να το δώσει. Δεν κατέχει κανένας κάτι ώστε να μπορεί να το δώσει. Είναι λάθος όλη αυτή η προσέγγιση και αυτή η συζήτηση. Και έχει ακριβώς είναι η φράση όμως. Ωραία. Η καταγγελία. Ας μιλήσουμε με υπευθυνότητα και επί της ουσίας όπως αρμόζει. Ορίστε. Εσείς δεν ήσασταν αυτός ο βουλευτής πάντως. Δεν ξέρω καν αν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ξέρω. Όχι, δεν το είπα εγώ. Ναι, όχι, λέω. Ο κ. Γκαλάτσιος το είπε. Δημόσια το. Ωραία, δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν ξέρω, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, Κοζάνης. Ναι, να σας πω κάτι. Πρέπει να αποφύγουμε αυτό που δεν είναι συζήτηση. Ναι. Το ότι μου είπε κάποιος στο τηλέφωνο κάτι. Δηλαδή είναι στην ουσία εμπλοκή του δημόσιου διαλόγου και όχι διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου. Αυτό που μόλις ξεκινώντας τη συζήτησή μας θέλησα να σας πω. Ναι. Το ότι πρέπει με υπευθυνότητα να στεκόμαστε και να ξεκαθαρίζουμε το τι θέλουμε, το τι επιθυμούμε. Παραδείγματος χάρη. Απαντώ στην ερώτησή σας. Συνολικά, υπάρχουν και συνάδελφοί σας, η υφυπουργός από την Καστοριά, η κυρία Τηλεγεωρίδου, αλλά και ο συνάδελφος εδώ, ο κ. Μουμλίδης, έχουν βγάλει ανακοινώσεις και λένε κάποιοι, χωρίς να τους ονομάζουν, δεν θέλουν την συγχώνευση. Έτσι θα κάνουμε. Ο ένας θα λέει με πήρε τηλέφωνο, κάποιος άλλος θα λέει κάποιοι. Τι γίνεται? Χαίρομαι που εντοπίσαμε ότι ποιο είναι το καταρχήν λάθος. Το καταρχήν λάθος είναι λοιπόν να μην χρησιμοποιούμε υποθετικούς χρόνους, κρυφές ατζέντες, κρυφές συνομιλίες, οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν, πρέπει να τις αποκλείσουμε από το δημόσιο διάλογο, ακριβώς γιατί είναι παραπλανητικές και τελικά αποσκοπούν στο να συσκοτήσουν την πραγματική συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Εγώ λοιπόν. Εξακολουθώ να επιμένω σε αυτήν την καθαρότητα λόγου, ακριβώς για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε με νυφαλιότητα, υπευθυνότητα, αλλά και όραμα αυτό που πρέπει να κάνουμε για την περιοχή μας, γιατί είναι μια ευκαιρία αφενός να πράξουμε κάτι για το βάθμιο εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία, κάτι σημαντικό το οποίο θα μείνει σε βάθος χρόνου και θα έχουμε την ικανοποίηση το ότι συμμετείχαμε και εμείς στη διαμόρφωση αυτού του γεγονότος και δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Φανταζόμαι το λέτε, συμμετείχατε επικουρικά, δηλαδή
δεν αποφασίσατε εσείς. Θα σας πω. Θα σας βουλευτές πάντα το αυτό. Η κατεξοχήν συζήτηση αφορά το Υπουργείο και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Να είμαστε σαφείς. Σωστά. Έτσι. Και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί αρχίζει και μια αντιπολίτευση, θα λέτε. Πρόκειται για μια αντιπολίτευση από πολιτικούς όμως που θέλουν να γίνουν συνάδελφοί σας ή είναι που λένε ότι η τάδε περιοχή είναι ρηγμένη. Ας πούμε η Κοζάνη είναι πιο ανεβασμένη από την Καστοριά ή η Φλόρινα, έχει περισσότερα τμήματα. Ή το Λεμαίδα, αν θέλετε. Δεν έχει τμήματα. Θα πάμε σε αυτήν την παλιά λογική, δώσε και σε μένα μπάρμπα. Ακριβώς είναι η λάθος προσέγγιση, προσέγγιση αυτή που πρέπει να τραφούμε πάση θυσία. Ναι. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν λοιπόν, πάω επί της ουσίας, οι προτάσεις που κατατέθηκαν λοιπόν έχουν κάποιες αδυναμίες. Η μία αδυναμία είναι το ότι είναι αρκετά, βάζουν τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή έξω από τα συμφωνηθέντα. Ενδεχομένως αυτό είναι σε μια λογική διαπραγμάτευσης. Θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική και η νεφαλαιότητα και ο ρεαλισμός όσον αφορά στην προσέγγιση των στόχων. Δηλαδή το ότι πρέπει να πάμε βάσει τα δεδομένα μας, τις δυνατότητές μας και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, επαναλαμβάνω, τα οποία δεν είναι λίγα και δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Από εκεί και πέρα έχει σημασία και η χωροταξική διάρθρωση των σχολών, το ότι να έχουν επιτυχία. Δηλαδή, όταν έχεις μια επιτυχημένη σχολή σε μια οποιαδήποτε πόλη, την οποία την αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία, έχει συμμετοχή. Δεν έχει κανένα λόγο να την υποβαθμίσει ή να την υποτιμήσει. Αντίθετα, θα πρέπει να στηριχθεί αυτήν, να την ενισχύσει και να προχωρήσει παρακάτω. Αυτά τα πράγματα θα τα πάρουμε κομμάτι-κομμάτι, θα τα εξαντλήσουμε και θα τα αξιολογήσουμε ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αυτό που πρέπει και αντιστοιχεί και στις δυνατότητες αλλά και στους στόχους, τους οραματικούς, αν θέλετε, που αφορούν το βάθμιο και ψηφιακή. Σε λίγο θα έχουμε πανεπιστημίου πολύ. Δηλαδή, όλοι οι ακαδημαϊκοί λένε ότι ένα πανεπιστήμιο λειτουργεί καλύτερα όταν είναι σε ένα οργανωμένο κάμπους. Αυτό είναι που σπάσουμε. Είναι αλήθεια. Τώρα. Είναι αλήθεια. Έτσι, είναι αλήθεια. Θα σας πει κάποιος, είστε βουλευτής Κοζάνης, προφανώς για την Κοζάνη, αλλά να μιλάμε. Δεν ξέρω τι λέτε με τους συνάδελφους σας. Από τη Δυτική Μακεδονία. Θα σας πω. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, σας λέει η συνάδελφος στην Καστοριά, στη Φλόρινα, ότι εντάξει, εδώ. Ας πάρουμε και εμείς, ας πούμε. Έχουμε κάποια δεδομένα, όπως σας είπα. Ναι. Είπα από την αρχή ότι θα στηριχτούμε στα δεδομένα που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε ακαδημία στη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Άρα, εννοείται ότι την κρατάμε και την εξελίσσουμε. Προφανώς. Και την επεκτείνουμε. Με ιστορία, ούτως. Έχουμε ΤΕΗ στην Καστοριά. Τα κρατάμε, τα εξελίσσουμε. Έχουμε ΤΕΗ στα Γρεβενά. Τα κρατάμε, τα εξελίσσουμε. Έχουμε ΤΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Τα κρατάμε, τα εξελίσσουμε. Είναι δεδομένο το ότι στηριζόμαστε αυτά που ήδη έχουμε και τα εξελίσσουμε. Mm-hmm. Τα αναβαθμίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είμαστε λίγο στην παιδεία, έχει δημιουργηθεί αυτό το ζήτημα με το καλλιτεχνικό, να το κλείσουμε γι' αυτό. Τι ακριβώς συνέβη? Ήταν λίγο άστοχη και γρήγορη η κίνηση της κυβέρνησης, αν θέλετε, να ανοίξει αυτό το σχολείο ή να δημιουργηθούν και δεύτερες τάξεις που δεν έπρεπε? Μήπως ταλαιπωρήσαμε κάποια παιδιά? Γιατί εκείνη τη μέρα είχαμε την πανοκρουσίες. Κοιτάξτε, και από εσάς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι η ίδρυση του καλλιτεχνικού γυμνασίου. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς ότι είναι μια θετική. Προφανώς. Μια θετική έχει επικροτηθεί. Άρα, ακριβώς. Λοιπόν, συμμετείχα και εγώ σε αυτή την πρωτοβουλία και χαίρομαι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, το αν υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες αστοχίες στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς πολιτικό γεγονός, είναι μια διαδικασία που αφορά. Όπως χρεωθήκατε την ίδρυση κρατικό, του σχολείου, προφανώς θα χρεωθείτε δεν και το κάνω για να αρνηθώ. Σε αστοχίες, αυτό θέλω να σας πω. Βεβαίως, δεν το κάνω υπάρχουν για να αρνηθώ. Υπάρχουν 6 παιδιά που πήγαν σε ένα σχολείο και τώρα αναγκάζονται να πάνε σε ένα άλλο. Καλά. Είναι εν μέσω του πρώτου μήνα του χρόνου, αλλά είναι κάτι. Αυτά τα παιδιά ήθελαν να φοιτήσουν σε ένα. Δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτές τις λεπτομέρειες γιατί αφορούν ακριβώς την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωραία, στην οποία δεν έχω συμμετοχή και λόγο. Επειδή είναι και αυτό ένα ζήτημα, παιδιά. Παρακολουθήσατε την ιστορία με την ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό, των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ΕΑΝΗ και τέταρτο ΕΠΑΛ. Ξέρετε τις αντιδράσεις? Έχω υπόψη μου ορισμένα πράγματα. Σε κάθε καινούργια πρωτοβουλία, προσπάθεια, σε κάθε καινούργιο γεγονός, υπάρχουν κάποιες ενδεχομένως αστοχίες, αντιπαραθέσεις ή αγωνίες. Πιο πολύ, εγώ διαβλέπω μια αγωνία για μια εκλογικοποίηση των διαδικασιών και των καταστάσεων, η οποία είναι θεμητή ακριβώς όταν βρισκόμαστε στην αρχή. Σημασία έχει να μην παρατείνονται τα ενδεχόμενα προβλήματα και να μην διονύζονται. Να μπορούμε να τα επιλύουμε δηλαδή, ακριβώς όταν τα βλέπουμε και τα εντοπίζουμε. Πρέπει να λειτουργήσουν αυτές οι δομές, κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Πρέπει να λειτουργήσουν. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και επειδή είμαστε το μεταναστευτικό ένα μεγάλο πρόβλημα, ξαναήρθε στο προσκήνιο αυτή η ιστορία με το στρατόπεδο της Νεάπολης. Πασίγνωστη ιστορία. Δεν θέλω να μου απαντήσετε συγκεκριμένα. Αν ξέρετε, απαντήστε μου συγκεκριμένα. Αλλά είμαστε η μόνη περιφέρεια, νομίζω, που δεν έχουμε οργανωμένο κέντρο υποδοχής μεταναστών.
Μήπως θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί όλη η χώρα βάζει πλάτη σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Είναι αλήθεια και ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να προετοιμάσουμε υποδομές και εμείς, ώστε σε ενδεχόμενη. Τώρα, όσον αφορά την. Γιατί το άκουσα και εγώ πρόσφατα για το. Υπάρχουν κάποια έγγραφα που κυκλοφορούν, έτσι. Ναι, θα σας πω, κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο στρατός ασχολείται με την περιουσία του, την καταγράφει, την αξιολογεί, ώστε να μπορεί. Ανά πάσα στιγμή, για να κάνει μια οποιαδήποτε πρόταση στο τραπέζι, θα πρέπει να γνωρίζει τι έχει. Θα πρέπει να το μετρήσει, να το καταμετρήσει, να το ελέγξει, να το αξιολογήσει. Αυτό προφανώς σημαίνει και με τη Νέα Πολύ. Πράγματι θέλει, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει εκτίμηση και αξιολόγηση του συγκεκριμένου χώρου, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ώστε να μπορέσει, εάν και εφόσον χρειαστεί, να μπορέσει να ξέρει στην πρόταση που θα κάνει τι ισχύει. Το δεύτερο έγγραφο πάντως λέει για ενέργειες άμεσες και ενδεχομένως για πιθανή λειτουργία μέχρι την 28η Φλεβάρι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Δεν υπάρχει, λέτε. Όχι, δεν υπάρχει. Το διαψεύδετε. Δεν διαψεύω, διότι δεν είμαι στρατηγός. Εντάξει. Λοιπόν, εννοώ δεν γνωρίζω, δεν είμαι στην υπηρεσία. Αυτό θέλω να πω. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πράγματι γίνονται σε όλη την. Υπάρχει μια ευθύνη ενός υπουργείου που έχει ιδρύσει η κυβέρνησή σας με τα πολιτική. Αυτό θέλω να πω. Γίνεται λοιπόν μια συγκεκριμένη προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης των δυνατοτήτων. Ωραία. Επαναλαμβάνω, ώστε να είναι σε θέση όταν θα γίνει η συζήτηση για συγκεκριμένες προτάσεις, οι προτάσεις να είναι δεδομένες, να έχουν στοιχεία. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να επίκαιρα, γίνει επίκαιρα. Οργανωμένη δομή υποδοχής μεταναστών και στη Δυτική Μακεδονία. Ναι, βεβαίως μπορεί να γίνει. Όχι, αν πρέπει. Πρέπει όλες οι περιφέρειες της χώρας να είναι έτοιμες να μπορέσουν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Στον βαθμό που τους αναλογεί, βέβαια. Με σύμφωνες γνώμες των τοπικών κοινωνιών, γιατί πάλι θα αρχίσουμε που θα πάει. Κοιτάξτε. Ο Δημητριάδης που είναι από την Τολεμαϊδα θα λέει πάμε στην Κοζάνη. Ο Πιτσιάδης που είναι από την Κοζάνη πάμε, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Το ξέρετε, είναι σαν του. Κοιτάξτε, δεν θέλω να τα συνδέω, αλλά δυστυχώς είναι σαν του Χιτή. Το θυμάστε, του Χιτά. Το θυμάστε. Όχι. Μα έτσι συμπεριφερόμαστε. Δεν μου άρεσε το παράδειγμα, σε ειλικρινά και λίγο. Δεν θέλω να συγκρίνω αυτό το πράγμα, προφανώς μιλάμε για ανθρώπους. Έτσι. Αλλά συμπεριφερόμαστε έτσι σαν τοπικές κοινωνίες. Το έχετε δει παντού, σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έχω την ικανοποίηση, σαν βουλευτής Κοζάνης, το ότι η περιφέρειά μου, νομός Κοζάνης δηλαδή, είχε μία άψογη συμπεριφορά στην υποδοχή μεταναστών στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Έχω αυτή την ικανοποίηση. Ταυτόχρονα είμαστε μια περιοχή με ιδιαίτερο φόρτο προσφυγικό, ιστορικό. Ναι. Έχουμε μια απόλυτη συνείδηση του τι σημαίνει πρόσφυγας. Η προσφυγιά είναι ένα ρούχο δανεικό. Το ξέρουμε πολύ καλά οι περισσότεροι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή. Και άρα έχουμε και τις ευαισθησίες και την ανάλογη ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε το τι πρέπει να κάνουμε και σαν ενεργοί πολίτες, αλλά και σαν πολίτες υπεύθυνοι αυτής της χώρας στα προβλήματα ενδεχομένως και τις πιέσεις που δέχεται η χώρα μας από μεταναστευτικές ροές. Προσφυγιά έχουν ζήσει τουλάχιστον οι πρόγονοι των ανθρώπων που ζουν στην Ακρινή. Θα ζήσουν μια νέα προσφυγιά ή θα τους αφήσουμε εκεί να τους καταπλακώνει η τέφρα. Καταλαβαίνετε για ποιο ζήτημα αναφέρομαι, γιατί είναι και αυτό στην επικαιρότητα ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί, που δεν έχει προχωρήσει καθόλου, αν θέλετε, και επί των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και επί της δικιάς της κυβέρνησης. Λένε δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα, ούτε μισό βήμα. Πού βρισκόμαστε? Όχι. Ξεκινάμε από την Ακρινή. Ξεκινάμε από την Ακρινή, να τα πάρουμε λίγο. Ναι, γιατί είναι και ανάργυρη. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, υπάρχει ένα δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια. Είναι το εξής, και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Η ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια, πρώτο αφενός επολύτω, είχε ήδη πολυδιασπαστεί, κατατιμηθεί και το προσπόληση. Άρα οποιαδήποτε επένδυση, να το πω έτσι, πάνω στην παραγωγή λιγνίτη από το 2010 και μετά, δεν επρόκειτο να γίνει στην περιοχή μας. Πώς έγινε, η Ποντοκόμη δεν έγινε? Θα σας πω. Επομένως, όχι δεν έγινε, την Ποντοκόμη την κάναμε εμείς. Τι εννοείτε εσείς? Η κυβέρνησή μας την έκανε. Τη βρήκε έτοιμη την Ποντοκόμη. Βρήκε τη διαδικασία. Ναι, εντάξει. Ναι, ποιος πλήρωσε, εννοείται. Όχι μόνο ποιος πλήρωσε. Δεν θα πλήρωνε. Ήταν αυτό. Ακούστε, κύριε Πιτσιάβα, να πούμε μερικά πράγματα να ξέρουν και οι πολίτες που μας ακούνε περί τίνος πρόκειται. Από το 2010 λοιπόν συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτον, η χώρα μπήκε σε μνημόνιο, άρα δεν μπορούσε να μεταφέρει ούτε ένα ευρώ πουθενά χωρίς την έγκριση του δανειστών. Ναι. Ένα δεδομένο. Άρα όποιος έλεγε ότι μπορεί να το κάνει, έλεγε ψέματα. Και κορύδευε τον κόσμο. Από το 2010 και μετά, επαναλαμβάνω, από το 2010 και μετά, ή δεν ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε στη χώρα. Βλέπε επενδύσεις των 200 ΜΒ σε φωτοβολταϊκά που μας εξαγγέλθηκε κάποτε από τότε πρωθυπουργό. Ή δεν ξέρανε τι συνέβαινε σε αυτή, τι είχαν υπογράψει, το τι είχαν με τα μνημόνια, ή μας κοροϊδεύανε. Εγώ λέω το δεύτερο. Ξέραν πολύ καλά τι κάνανε.
Ένα λεπτό τώρα, επειδή είπατε για την Πεδοκόμη. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για την Πεδοκόμη. Όχι, έχουν ξεκίνησει η διαδικασία. Αυτό σας λέω. Ναι. Μίλησα για το 10 και μετά. Ήμουν σαφής, τι είπα. Ναι, η Πεδοκόμη είπατε... ξεκίνησε από το 6. Πώς, ναι. Ναι. Ισχύει. Α, αυτό. Επειδή λέτε ότι ήταν προσπόληση και ότι δεν γινόταν τίποτα. Πώς δεν έγινε η Πεδοκόμη, προχωρούσε. Όχι, αργά, αλλά προχωρούσε. Εξηγούμε λοιπόν. Ναι. Δύο πράγματα. Για να το εμπεδώσουμε, να το καταλάβουμε, να τελειώνουμε. Λοιπόν, πρώτον, η ιδέα ήταν προσπόληση. Να το πω έτσι απλά. Πώς εκποίηση για την Ελλάδα. Αν σα ακούει κάποιο από την άλλη πλευρά, θα σα πει και τώρα για πώληση είναι. Όχι, όχι. Δεν είναι προσπόληση δηλαδή. Όχι, όχι. Γιατί? Θα σα εξηγήσω. Το 17% που είναι. Από το ΤΑΙΠΕΔ το πήρατε στο υπερταμείο. Ακριβώς. Το υπερταμείο τι είναι? Είναι στο ελληνικό δημόσιο. Εκποίηση τη δημόσια υπηρεσία. Όχι, 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 λάθος. Αξιοποίηση. Βεβαίως. Τώρα κύριε Δημήτρη, εντάξει. Κοιτάξτε, το υπερταμείο είναι 100% ελληνικό δημοσίο. Οι μονάδες τι θα γίνονται από αυτό? Θα σα πω, θα σα πω. Ανοίγουμε πάμε στη ΔΕΗ τώρα. Μου πάτε σε διάφορα θέματα. Είπατε ΔΕΗ. Α μείνουμε τα βασικά. Πάμε στι μεταγραφέ. Υπήρχε λοιπόν. Όχι, έχει σημασία να τα βάλουμε στη ΔΕΗ. Ναι, 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 βεβαίως. Πρώτον λοιπόν η ΔΕΗ ήταν προ εκποίηση. Ωραία. Από το 2010 και μετά. Είναι ξεκάθαρο. Συγχώμη. Το 17% είχε πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Είχε ψηφιστεί ο νόμος για τη μικρή ΔΕΗ και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν έγινε καμιά επένδυση με λίγα λόγια για το 10 και μετά. Μέχρι το 16 που ήρθαμε εμείς. Το λεμαϊδά 5 τι είναι? Θα σας πω, την κάναμε εμείς. Την κάνατε εσείς, τη βρήκατε εσείς. Δεν βρήκαμε, όχι, αυτό είναι η πλάκα. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Επιμένετε σε κάτι το οποίο το γνωρίζω και το γνωρίζω πολύ καλά και σας παρακαλώ, ακούστε με. Μην με διακόπτετε. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν, η ΔΕΗ ήταν προσπόληση. Ναι. Άρα, και μιλάμε για τη λιχνητική ΔΕΗ, τώρα που μας ενδιαφέρει εμάς, αλλά ενδιαφέρει την περιοχή μας. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεύτερον, είμαστε σε μνημόνιο. Ωραία. Και μνημόνιο, μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό μνημόνιο, και το 10 και το 13, λοιπόν, όπου δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί ούτε ένα ευρώ χωρίς την έγκριση των δανειστών. Άρα, όποιος αυτό το διάστημα, 2010-2015, έλεγε στην περιοχή μας οτιδήποτε, ήταν απλά αφερέγγιος. Και τα έλεγε για το μέλλον. Ότι θα. Όχι, την περίοδο 10-15 δεν έγινε τίποτα και δεν επρόκειτο να γίνει τίποτα για τους δύο λόγους που σας προείπα. Πρώτον, η ΔΕΗ ήταν για πώληση, άρα κανένας από αυτούς που θα αγοράζει τη ΔΕΗ δεν θα έκανε καμία μετεγκατάσταση, δεν θα αποζημίωνε κανέναν, δεν θα έκανε τίποτα από όλα αυτά που γίνανε στη συνέχεια. Και δεύτερον, είμαστε σε μνημόνιο, δεν περίσσευε ούτε ένα ευρώ, περνόταν συνεχώς μέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού, το ένα μετά το άλλο, φτάσαμε σε σημείο να πάνε οι μισθοί δια δύο και οι συντάξεις δια δύο. Δια δύο, όχι για ποσοστά. Αυτά δεν τα καταργήσατε. Βεβαίως, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, τώρα παίξουμε το μνημόνιο. Μην αλλάξουμε τη συζήτηση, να τελειώσουμε, να ευχαριστώ να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ώσπου ήρθε η δική μας κυβέρνηση και έφερε μια εξισορρόπηση. Ποια είναι αυτή η εξισορρόπηση? Είναι ότι πρώτον αρχίσαμε να ανακτούμε, ακυρώσαμε έναν προς έναν τους νόμους που αφορούσαν την ΔΕΗ και την εκποίησή της, δηλαδή κρατήσαμε τη ΔΕΗ όρθια, ως δημόσια, ενιαία και πλέον σχετικά ισχυρότερη οικονομικά δημόσια επιχείρηση. Και δεύτερον, βγάλαμε τη χώρα από την μνημόνια, αποκτήσαμε έναν ζωτικό δημοσιονομικό χώρο, όχι μεγάλο, αλλά σημαντικό, όπου μπορούμε να έχουμε και κάποιες επιλογές. Και αυτό υπό αμφισβήτηση είναι. Και αυτό υπό αμφισβήτηση είναι. Λοιπόν, και εξηγούμε. Βοηθήσαμε λοιπόν τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, πέρα από το γεγονός ότι την κρατήσαμε όρθια και ακυρώσαμε τους προηγούμενους νόμους, τη βοηθήσαμε να κάνει τις εξής επενδύσεις στην περιοχή μας. Που μέχρι τότε δεν μπορούσε να τι κάνει και ήταν σε αμφισβήτηση και σε εκκρεμότητα. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι δεν είχαν προετοιμαστεί. Λέω ότι δεν επρόκειτο να γίνουν ακριβώς τους λόγους που σας είπα μόλις πριν. Αυτή λοιπόν η επένδυση που βοηθήσαμε εμείς πολιτικά να γίνει στην περιοχή μας μέσω της ΔΕΗ είναι πρώτον το 1,4 δις της Πτολεμαϊδός 5, το οποίο ευρέθη, ώστε να ξεκινήσει, να βγει η άδεια και να ξεκινήσει η κατασκευή της Πτολεμαϊδός 5 τον Σεπτέμβρη του 2015. Βρέθηκε και ολοκληρώθηκε τα χρήματα για την απολωτρίωση την αναγκαστική απολωτρίωση της Ποντοκόμης, 145 εκατομμύρια το 2016. Έγινε και αυτό. Βρέθηκαν τα χρήματα για την αναγκαστική απολωτρίωση της Ακρινής, των Αναργύρων. Αναργύρων Ακρινής είναι το πακέτο, καταρχήν για την Ακρινή. Ευρέθηκε αυτό. Ευρέθηκαν τα χρήματα για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον Άγιο Δημήτριο για. Στον Άγιο Δημήτριο τι? Στον Άγιο Δημήτριο για τις περιβαλλοντολογικές αναβαθμίσεις στην προοπτική επιμήκυνσης των ορών λειτουργίας του μετά το 30 και την ανταπόκρισή τους στον διεθνή πλέον και ευρωπαϊκό ανταγωνισμό όσον αφορά τους ρήπους και είναι σε κρεμότητα το τελευταίο που έμεινε που νομοθετικά το ολοκληρώσαμε ή έρχομαι δηλαδή σε αυτό που με ρωτήσατε την αναγκαστική απελωτρίωση της Ακρινής. Η αναγκαστική απελωτρίωση της Ακρινής έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες. Νομική ιδιαιτερότητα.
Επειδή δεν έχει κοίτασμα και το ξέραμε από την αρχή αυτό, κάτω από το υπέδαφος της. Έχει λυθεί. Ναι, ναι, λοιπόν. Από προηγούμενες κυβερνήσεις. Όχι, δεν λύθηκε τίποτα από τις κυβερνήσεις. Μα δεν έγινε, αγαπητέ μου. Ποιος την έβαλε. Την ακρινή υπογραφή Παπανδρέου από Κωνσταντίνου. Το αμφισβητείτε αυτό. Ναι, αμφισβητώ την ουσία. Ότι είναι κοροϊδία. Τι το λέω. Είναι κοροϊδία. Βάλαμε μια υπογραφή. Προσέξτε να δείτε. Ναι. Βάλαμε μια υπογραφή γιατί δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Αυτό λέω. Γιατί? Αν δεν καταλάβατε. Σας είπα. Γιατί πρώτον είχαν συμφωνήσει οι ίδιοι ότι θα πωλείτε η ΔΕΗ. Αλλά ποιος θα πλήρωνε τα επόμενα χρόνια αφού η ΔΕΗ θα πωλείτε. Ποιος θα πλήρωνε τις απαλωτριώσεις. Πρώτον. Ο ιδιοκτήτης. Σοβαρά, γιατί? Έχετε τέτοια εικόνα. Τώρα η ΔΕΗ. Και το δεύτερο, ακούστε λίγο. Τώρα η ΔΕΗ λέει απ' έξω. Θα σας πω τι λέει η ΔΕΗ. Τώρα επί την ουερό. Είμαι εδώ για να στα πω όλα αυτά. Και δεν αντιδράσατε εσείς για αυτό. Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Είμαι εδώ για να στα πω. Κάνετε λάθος αυτό. Λοιπόν, και θα σας τα πω τώρα μόλις. Απλά να ολοκληρώσουμε ποιο είναι το πλαίσιο. Λοιπόν, και δεύτερο ήταν ότι είμαστε σε σκληρά μνημόνια τα οποία ούτε ένα ευρώ δεν πρόκειται να δώσουν. Όχι εκατοντάδες εκατομμύρια. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Αυτό είναι υποθετικό. Καθόλου υποθετικό, μα δεν έγινε 15 χρόνια. 10 με 15 είμαι συγκεκριμένος. Δεν έπεσε ούτε ένα ευρώ σε επενδύσεις στην περιοχή. Γιατί δεν έπεσε, γιατί είμαστε σε μνημόνιο. Είναι τόσο απλό. Δεν καταλαβαίνω, είναι τόσο δύσκολο αυτό που λέω. Πρώτον, είναι πολύ το ιδέα και δεύτερον, είμαστε σε μνημόνιο. Δεν πρόκειται να γίνει επένδυση στην οποία διαφωνούσαν. Επένδυση ενός στο Λιγνίτη για την οποία διαφωνούσαν οι δανειστές. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τώρα αποκτήσαμε λοιπόν. Κύριε Μητριάδη, ναι. Το λέμε εδώ 5. Δεν είναι εφεύρημα τη κυβέρνηση. Δεν είπα ότι είναι εφεύρημα. Είπα ποιο έκανε την επένδυση. Δεν πρόκειται να γίνει αυτή η επένδυση. Εσύ κυβέρνηση τώρα. Ποιος όχι, κάνει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι απλό. Γιατί? Δεν πρόκειται να γίνει. Θα σα πω κάτι. Ωραία, ξέρετε, θα σας πω ξέρετε γιατί κατηγορήστε ω κυβέρνηση θα σας πω, εδώ. Θα σας πω το άλλο. Γιατί ο πρώτο υπουργό τη κυβέρνηση, ο κ. Λαφαζάνης, όταν είχε έρθει εδώ, έλεγε. Θα επανεξετάσω τη σύμβαση και έλεγε κάτι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πώς κάνετε. Γιατί... Ναι, και σύμβαση... θα καθυστερήσει το λέμε 15. Άλλο... Θα κλείσει η καρδιά και δεν θα έχει είναι άλλο πράγμα να καθυστερήσει, μια ναι. κατασκευή για να λέξει μια σύμβαση. Ωραία. Και είναι άλλο πράγμα να λες ότι θα κάνει μια κατασκευή η οποία δεν πρόκειται να την κάνει ποτέ. Εγώ λέω λοιπόν γιατί... ότι αυτή. Πιστεύω ότι δεν την έκανε ποτέ μια άλλη κυβέρνηση. Μα δεν την έκανε 4 χρόνια. Αυτό λέει, αυτό εξηγούμε. Εντάξει, υπάρχουν όχι, διαδικασίες. Να σου πω. Όχι, δεν υπάρχει διαδικασίες. Σας είπα, είναι 2 λόγοι. Ναι. Πρώτον, επολύτω η ΔΕΗ ως ήτο, όπως ήταν δηλαδή. Και δεύτερον, είμαστε σκληρά μνημόνια από το 10 και μετά και δεν πρόκειται να γίνει καμία επένδυση για την οποία θα διαφωνούσαν οι δανειστές. Απόδειξη αυτού που λέω. Ναι. Απλή απόδειξη. Υποτίθεται ότι η Πτολεμαίδα 5 έπρεπε να τελειώσει το 16. Όταν θα έκλεινε ο ΑΕΣ το Λεμαίδος το 16 που ήταν προγραμματισμένο για να κλείσει. Διότι το 2016 ήταν προγραμματισμένο να κλείσει ο ΑΕΣ όπως και έκλεισε τελικά, παρόλο που έκλεισε με ένα δραματικό τρόπο, έκλεισε ακριβώς γιατί ήταν συμφωνημένο και προγραμματισμένο. Όπως είναι προγραμματισμένο να κλείσει ο ΑΕΣ Καρδιάς και ο ΑΕΣ Αμιντέου. Πρωτού κλείσαν αυτή τη σταθμή, υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ολοκληρωμένη το Λεμαίδα 5 σε αντιστάθμιζα όλων αυτών των σταθμών. Αυτό το αρχικό σενάριο, το σενάριο του 7, του 8, όταν ξεκίνησε τη διαδικασία. Γιατί δεν έγινε τίποτα, γιατί τρέχουμε ασμένος να τελειώσουμε εμείς την Λεμαίδα 5, ενώ την κατασκευή τη Λεμαίδα 5 για να μπει σε λειτουργία το 2020 περίπου με 2021, ανάλογα που θα τελειώσει, και έχουμε προβλήματα με τις τηλεθερμάσεις, με μια σειρά πράγματα. Γιατί ακριβώς ο σχεδιασμός του 7, 8, 9 που. Διαφωνούμε τώρα, καλό προέρχεται στο τραπέζι. Εντάξει, εγώ πρέπει λοιπόν, να βάζω την άλλη πολύ πλευρά. Πολύ καλά κάνετε και το βάζετε. Ναι. Δεν είχε πάει πίσω, είχε πάει μακριά, διότι υπήρχαν δύο σημαντικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι το ότι η ΔΕΗ έπρεπε να εκποιηθεί και ο δεύτερος είναι το ότι ήμασταν σε σκληρά μνημόνια και δεν πρόκειται να γίνει καμία επένδυση εάν δεν συμφωνούσαν οι δανειστές. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει ούτε το Λεμαίδα 5, ούτε να μετακατασταθεί κανένας οικισμός στην περιοχή μας. Ούτε Ποντοκόμι λέτε. Ούτε Ποντοκόμι, ούτε Ανάργυρο, ούτε κανένας. Ήτανε τελειωμένο. Έκλεινε ο κύκλος του Λιγνίτη. Έκλεινε από το 2010 και μετά. Απόδειξη το μεγάλο σενάριο που τότε ο Πρωθυπουργός ήρθε και μας είπε το ότι θα μας κάνει 200 ΜΒ φωτοβολταϊκά. Υποτίθεται ότι ήταν στο αντιστάθμισμα της αλλαγής μοντέλου από το λιγνητικό στις ΑΠΕ. Αυτό ήταν το μοντέλο. Αυτό διαπραγματευόταν η τότε κυβέρνηση. Δεν μπορούσε να τα κάνει, βέβαια, ακριβώς για τους λόγους που τους είπα και τους επαναλαμβάνω ξανά. Πάντως και ο ενεργειακός σχεδιασμός που θέλει να προτείνει ο κ. Σαθάκης δεν υπερβαίνει η λιγνητική παραγωγή το 25% στο μείγμα καυσίμου. Είναι αυτή που κάνουμε. Είναι, όμως, είναι μια συζήτηση όμως. Πάνω σε αυτό που λέτε κι εσείς. Ναι, όχι, όχι. Ναι, δεν θα το πάτε στο 50. Όχι, βέβαια. 25 θα το κατεβάσει. Βεβαίως. Άρα. Πάνω κάτω τα ίδια λέμε. Όχι, όχι. Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Πετσιάβα μου. Δεν έχει μισό λεπτό. Λένε κάποιοι ότι δεν είναι το πρόβλημα η πώληση των μονάδων, αλλά πόσο ο Λιγνίτης συμμετέχει στο μείγμα καυσίμου στη χώρα. Όταν μου λέτε εσείς, ενώ σαν κυβέρνηση, 25%, εντάξει. Κάπου εκεί το λέγανε κι άλλοι. Όχι.
Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας είναι το ότι αποφασίστηκε να μπει Λουκέτο. Λουκέτο. Πού? Σε τρεις σταθμούς μεγάλους. Πάλι Λεμαϊδα. Ακούστε να δείτε. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Το μεγάλο... Τώρα, εάν οποιοδήποτε μας έλεγε ότι ξέρετε, θα κρατήσω ένα σταθμό προκειμένου να μπει Λουκέτο, ακόμα και με ιδιότητα με οτιδήποτε, τι θα λέγαμε. Η απάντηση είναι διαφορετική από ότι πριν 10 χρόνια. Λουκέτο σε σταθμούς οι οποίοι έχουν εξαντλήσει την. Όχι, δεν έχουν εξαντλήσει. Με συγχωρείτε. Τις ώρες τους. Τις ώρες τους. Όχι τη ζωή τους. Εντάξει, τη ζωή τους. Εφόσον βρούμε επένδυση. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, διότι αυτό συμπαρασύρει και την ελληνική παραγωγή, τα ορυχεία εννοώ. Έτσι. Ήδη έχουν χάσει, ξέρετε ότι έχουν χάσει τη δουλειά τους ήδη στον ιδιωτικό τομέα 700-800 εργαζόμενοι περίπου. Στον ιδιωτικό τομέα μέσω τη ΔΕΗ. Στο λιγνίτη. Μιλάω για τα ορυχεία. Είναι, εντάξει, είναι σημαντικά τραύματα αυτά. Όταν μειώνει την παραγωγή. Στην παραγωγική διαδικασία της περιοχής μας και στο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής μας. Έχουν επέρθει δηλαδή σημαντικές. Ενώ όχι από εμάς, από τις προηγούμενες πολιτικές. Όχι. Εδώ λέτε, απαντώ, δεν υπάρχει λοιπόν, συνέχεια. Όχι, απαντώ. Πριν μου λέγατε ότι εμείς τα κάναμε, δεν τα είχαν ετοιμάσει άλλοι. Εμείς τα κάναμε. Τώρα εδώ είναι... για τις μονάδες λέτε ότι δεν τις κλείνουμε εμείς. Όχι, εμείς τις κρατάμε. Το είχαν αποφασίσει άλλοι. Κύριε Πιτσιάβα μου, τις κρατάμε τις μονάδες. Θα δούμε. Όχι, θα δούμε, τις κρατάμε ήδη. Σιωπηρά. Λοιπόν, όχι σιωπηρά και πολιτικά θα τις κρατήσουμε. Μέχρι πότε, μέχρι το Μάιο. Όχι, ποιο Μάιο. Μιλάμε ότι θα πάρουμε μέχρι παράταση. Κυβέρνηση. Όχι, θα πάρουμε παράταση. Κοιτάξτε, το πολιτικό ζήτημα του θα κάνει άλλη κυβέρνηση, όντως, οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Ποιο, τα άλλα κόμματα εννοώ και εννοώ για το Κινάλ και τα προηγούμενα που κυβερνήσανε και τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου κάνει το χατήρι να του ρωτήσετε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Γιατί εγώ του έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Του ρωτάνε πολλές φορές. Έχω ακούσει μόνο αντιφατικά πράγματα. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Θα ομολογήσω ότι είμαι ξεκάθαρος τουλάχιστον. Το τι προσπαθούμε να κάνουμε με βάση τα δεδομένα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Έτσι, λοιπόν. Επομένως, εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε και τον ΕΣ Καρδιάς και τον ΕΣ Αμυνταίο σε λειτουργία για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσει η μετάβαση να γίνει πιο ήπια και να αποφύγουμε προβλήματα στραγγαλισμού και του εργατικού δυναμικού και των παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής, αλλά και των οικονομικών δυνατοτήτων της περιοχής. Εσείς δεσμεύεστε ότι κανένας εργαζόμενος θα χάσει τη δουλειά του, δηλαδή. Ενώ προφανώς λέτε ότι δεν θα κλείσουν οι μονάδες. Ναι, άρα, και δεσμεύομαι. Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν θα χάσει κανένας εργαζόμενος. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Το ότι. Εάν κλείσει η καρδιά, οι 400 εργαζόμενοι της καρδιάς που θα πάνε σε έναν άλλο σταθμό, δεν σημαίνει το ότι χάσαν τη δουλειά στους 300 άνθρωποι μελλοντικοί που θα έπρεπε να δουλέψουν. Ισχύει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό που λέτε, είναι πρόβλημα. Ο στόχος μου είναι αυτός. Σίγουρα θα χάσει τη δουλειά τους κανένας από τους υπάρχοντες. Ο στόχος μου είναι, και ο στόχος μας εννοώ, όχι προσωπικό. Ναι. Δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό το ζήτημα. Στόχος μας είναι να ανοίξουμε δουλειές. Με δεδομένο το ότι η λιγνητική παραγωγή, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη έχει απομειωθεί και θα παραμείνει αρκετά απομειωμένο σε σχέση με το παρελθόν. Στο παρελθόν ήταν πάνω από 1% η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα. Ναι. Σήμερα θα είναι κοντά στο 30. Πράγματι. 25. Θέλουμε να, προσέξτε, θέλουμε να μείνει στο 30. Δίνουμε μάχη για να μείνει στο 30. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Δεν αφήνουμε τις δυνάμεις αγοράς. Πότε θα υπάρχει ενεργειακό σχεδιασμό, πότε θα παρουσιάσει δηλαδή το Υπουργείο, ξέρετε, έχετε κάποια. Επειδή είχατε κάποια. Τα οριστικά πορίσματα, θα σας πω. Θα σας πω τα οριστικά. Για να γυρίσουμε λίγο στη μετακατάσταση της Ακρινής και των Αραγείων, γιατί φύγαμε. Να τελειώσω. Και με δική μου ευθύνη. Όλα αυτά τα λέω ακριβώς, γιατί δεν το λέω για να αποφύγω την συζήτηση. Προφανώς, εντάξει. Τα λέω για να ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, από τα 5 λοιπόν ζητήματα στο σχέδιο που είχαμε την τελευταία τριετία, το οποίο είναι περίπου ένα σχέδιο, ακούστε το νούμερο, 2 δις. Είναι μια, οι επενδύσεις που γίνανε στη ΔΕΗ στην περιοχή μας τα 3 χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση και είναι περίπου 2 δις, κοντά στα 2 δις. 1,8. Βάζετε την Λεμαϊδα μέσα 5 ως δικιά σας επένδυση. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δικιά μας. Είναι επένδυση της επιχείρησης. Της επιχείρησης, βεβαίως. Ναι, η οποία αλλά είχε προετοιμαστεί. Όχι. Εδώ διαφωνούμε. Είχε προετοιμαστεί και υλοποιείται επί κυβέρνηση Ζανέλ. Όχι, δεν υπάρχει συνέχεια. Υπήρχε μία τομή σημαντική. Καλώς. Μία πενταετία. Καταγράφεται αυτό που λέτε. Μία πενταετία η οποία όλα αυτά τα πράγματα κλώτησαν πίσω. Δεν υπήρχαν. Εμείς τα επαναφέραμε για δύο σημαντικούς λόγους. Πρώτον, επαναφέραμε τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ως δημόσια ενιαία και δυνατή οικονομικά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ήδη στο σημείο που ήταν κάποτε, βέβαια, αλίμονο. Έχει σοβαρά προβλήματα. Περάστε. Και δίνουμε μάχη για να την κρατήσουμε σε μια ευρωστία ικανοποιητική και ανάλογη του μεγέθους της. Στην οποία εμείς, επαναλαμβάνω, την κρατήσαμε. Και ούτε ο δημοσιονομικός χώρος που έχουμε πετύχει μετά τα μνημόνια είναι τόσο μεγάλος που να μας επιτρέπει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καλά, θα δούμε έτσι τώρα πόσο είναι αυτός ο χώρος. Έχετε δίκιο. Όχι. Λοιπόν, πείτε μου λίγο. Πολύ σύντομα, όσο μπορείτε, ποια είναι τα βήματα που θα γίνουν, που λέτε εσείς δεσμεύεστε ότι θα γίνουν για Ακρινή
και Αναργύρους το επόμενο διάστημα. Επειδή και τη Δευτέρα έχουμε και την ειδική συνεδρία του Περιφερειακού, μου είπατε ότι θα είστε εκεί, θα σας ακούσουμε εκεί. Πείτε μου εν συντομία, αποφασίσατε κάτι στη Λαϊκή Συνέλευση Ακρινής? Όλοι οι βουλευτές. Όχι, όχι. Δεν συμφων... Τι όχι. Όχι, όχι. Δεν συμφωνήσατε. Οι βουλευτές συμμετέχουν στις λαϊκές συνελεύσεις. Ωραία. Διαμείβονται στις λαϊκές συνελεύσεις. Ναι. Δεν είναι μέλη των λαϊκών συνελεύσεων. Πώς, δεν είναι μέλη. Δεν είναι μέλη του λαϊκού. Είναι βουλευτές. Μέλος της λαϊκής συνέλευσης ποιος είναι τώρα? Όχι, είναι κάτι. Εννοείται αυτό που πάει. Λαϊκή συνέλευση, αυτό εννοώ. Δηλαδή θέλω να πω το ότι εμείς παραλαμβάνουμε, συζητάμε για τα αιτήματα και τα παραλαμβάνουμε. Μισόλιο, τώρα θέλετε να μου πείτε ότι η υπογραφή σας σε εκείνο το κείμενο μπήκε χωρίς να το ξέρετε? Ή δεν έπρεπε? Τι εννοείται υπογραφή? Βγήκε ένα υπογραφή. Έγινε ορθή επανάληψη. Και μετά υπέγραφε μόνο ο δήμαρχος του Περιφερειακού. Κοιτάξτε, είναι διαδικαστικό λάθος με αυτή την έννοια. Εγώ συμμετείχα, ξέρετε, και εγώ συμμετείχα, τοποθετήθηκα επανειλημμένα. Η είδηση ήταν ότι οι πέντε βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης συμφώνησαν στο παραπάνω κείμενο. Όχι, ναι, είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος, λέτε. Ναι, είναι λάθος. Θα σας πω γιατί. Δεν υπογράφουμε εμείς ένα κείμενο που να ζητάμε από τους εαυτούς μας τι να κάνουμε. Δεσμεύεστε πάνω σε αυτό το κείμενο. Ακριβώς, είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι, γι' αυτό ναι, μάλλον. Πράγμα, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ακριβώς. Δεσμεύεστε πάνω σε αυτά. Να εξηγήσουμε τα θεσμικά. Ωραία. Ναι, πάντως η ουσία είναι ότι δεσμευτήκατε στα παραπάνω. Δεσμευτήκαμε στην 14 Ακρινής. Ναι, όχι και τώρα, εσαΐ. Ναι, και να κάνετε κάποιες κινήσεις, αυτό θέλω να πω. Προσέξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο, γίνανε 6 λαϊκές συνελεύσεις σε Ακρινή και Ανάργυρος. Προφανώς. Ήμουνα και στις 6. Έχει, και τοποθετήθηκα σε 6. Και έχω και ενεργή συμμετοχή και παίρνω θέση. Ωραία. Και στο εσωτερικό των λαϊκών συνελεύσεων, αλλά και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, και στις αντίστοιχες επιτροπές και στα υπουργεία και παντού. Ναι. Και στο δημόσιο διάλογο μιλάω για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάμε. Πού πάμε τώρα με Ακρινή και Ανάργυρος? Λοιπόν, από το σχέδιο, λοιπόν, από τους 5 στόχους που είχαμε. Πριν, γιατί το λεμάει. Όχι, το λεμάει. Λέτε τώρα. Όχι, λέω για την περιοχή μας μιλάω. Για την περιοχή μου μιλάω. Με την κατάσταση απαλωτρίωση Ποντοκόμης. Απαλωτρίωση Αναργύρων Ακρινής. Λοιπόν, πετύχαμε τους 4. Τι εννοείται? Υλοποιήσαμε ήδη τους 4 από τους 5 στόχους. Δηλαδή, το λεμαίδα 5. Ποιος έμεινε? Έμεινε η Ακρινή. Η Αναργύρη? Η Αναργύρη ολοκληρώνει τη διαδικασία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τους είδα προχτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ζητάνε. Κοιτάξτε, συγγνώμη, για να μιλάμε λίγο. Μισό λεπτό, ζητούσαν απαντήσεις για τα προεδρικά διατάγματα κλπ. Η Ανάργυρη, λέτε εσείς τώρα με το χέρι στην καρδιά ότι προχωράει η διαδικασία? Βεβαίως. Είναι τελειωμένη? Μα έχει κηρυχθεί αναγκαστική απελωτρίωση. Έχει κηρυχθεί. Προχωράει, έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, προχωράει κανονικά. Δεν έχουν πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί σύντομα? Βεβαίως. Και μάλιστα πήγανε πολύ γρηγορότερα διαδικασίες. Αλλά λέτε ότι Ανάργυρη. Καταμέτρηση. Ανάργυρη δεν υπάρχουν στο πράγμα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ενδεχομένως καθημερινότητας. Άλλο ναι, αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι νομίζω που ζουν ακόμα εκεί πέρα. Δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτά είναι άλλα ζητήματα. Μην πάτε από θέμα σε θέμα. Όχι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Η αναγκαστική απαλωτρίωση των Αναργύρων. Στου Αναργύρου υπάρχει ένα ζήτημα. Κανονικά. Ζητούσαν οι άνθρωποι να μην πληρώσουν έμφυα για φέτος που έχει βγει. Αυτό είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Ναι, όμως είναι πρόβλημα. Μπράβο. Είναι πρόβλημα. Είναι άλλη τάξη. Για να συνοηθούμε. Δεν ότι προχωράει με την κατάσταση. Δεν είναι στο άπεσο τη μετακατάσταση. Προφανώς. Αλλά υπάρχουν, σα είπα. Δεν μπορούμε να ζητάμε από του ανθρώπου να πληρώσουν έμφυα. Και αρκετά άλλα μικροπροβλήματα σε σχέση με το μεγάλο εννοώ. Τα προβλήματα είναι για τον κάθε άνθρωπο σημαντικά. Έτσι, σε σχέση με το μεγάλο που είναι η αναγκαστική απαλωτρίωση. Πάμε λοιπόν στην Ακρινή που πολλοί λένε ότι η Ακρινή μπήκε ξανά στο κάδρο επειδή έγινε αυτό που έγινε στου Ανάργυρου. Αλλιώς θα την ξεχνούσαμε. Όχι. Όχι, λέτε. Υπάρχει, όχι, όχι. Όχι, λέτε. Είμαι από αυτού γιατί έχω ενεργή συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει και μια τέτοια τοποθέτηση. Πρωτού ξεκινήσε τη διαδικασία του 2016, ρωτήσαμε του κατοίκου, χωρί δεν είχαμε ακόμα τα γεγονότα. Και την Ακρινή και του Ανάργυρου. Πήγα κι εγώ ίδιο, του ρωτήσαμε σε λαϊκές συνελεύσεις. Σας είπα, γίνανε 6 λαϊκές συνελεύσεις και συμμετείχα και στις 6. Mm-hmm. Ενεργά. Δεν πήγα για 10 λεπτά και έφυγα. Έτσι. Αυτό το λέτε για κάποιους συναδέλφους σας? Βεβαίως. Ποιον? Για αυτούς που υποτίθεται ότι κάνουν ερωτήσεις στο κοινοβούλιο. Δεν έκανε ο κ. Κασαπίδης ερώτηση, γιατί αυτό εννοείται προφανώς. Όχι. Έκανε βέβαια. Ερώτηση. Όχι, βέβαια. Δεν έκανε υπερώτηση. Όχι. Μας την έχει στείλει. Αυτό να το εξηγήσετε εσείς ή ο κ. Κασαπίδης. Τι νοείτε? Στη Βουλή δεν υπάρχει κατευθυμένη ερώτηση. Δεν υπάρχει. Όχι. Σας το λέω, μήπως ο Δημητριάδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κατευθυμένη ερώτηση. Όχι, βέβαια. Μπορεί να υπάρχει στο site του, να σας έστειλε εσάς. Στη Βουλή δεν υπάρχει επίκαιρη ερώτηση. Το έχετε ψάξει αυτό, το τσεκάρατε? Σας λέω υπεύθυνα. Τι, σας έχω πει ποτέ κάτι που δεν είναι υπεύθυνο? Προφανώς δημόσια το λέτε. Δεν το λέτε σε μια ιδιωτική μας συζήτηση, αλλά. Ναι, ναι. Και μου λέτε ψάξτε το. Επαναλαμβάνω, εγώ έχω πάει σε 6 λαϊκές συνελεύσεις, έχω τοποθετηθεί δημόσια και στις 6, με οποιοδήποτε κόστος. Ναι. Λοιπόν, και στα δύο χωριά. Και λέτε δηλαδή ότι ο κ. Κασαπίδης έβγαλε δελτίο τύπου. Κάποιος ο οποίος δεν ήρθε ποτέ, επί 15 χρόνια δεν πήρε θέση ποτέ για αυτά τα ζητήματα, μας είπε θα καταθέσει και ερώτηση. Και τελικά δεν κατέθεσε. Είπε ότι κατέθεσε. Μπράβο, δεν την κατέθεσε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή 2 Νοεμβρίου καταγράφεται. Σας είπε ότι την κατέθεσε πριν 10 μέρες. Μας την έστειλε. Μπράβο. Ωραία.
πάρτε την προηγούμενη εβδομάδα οι συνάδελφοί σας, μάλιστα. Είστε έγκριτος δημοσιογράφος, λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο στη Βουλή, να σας δώσω τηλέφωνο να πάρετε, να ρωτήσετε αν είχατε θεί μέχρι σήμερα που μιλάμε. Προφανώς δεν δηλαδή, το έχετε ψάξει αυτό που λέτε έτσι. Προφανώς το έχω ψάξει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μου έκανε. Είχα μεγάλη περιέργεια, ξέρετε, κύριε Πιτσιάδα. Πραγματικά είχα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι ρωτάει. Ναι. Να δω, εννοώ να δω τι ρωτάει, όχι σαν ερώτηση, τι γράφει η ερώτηση. Ποια θα είναι, γιατί η επίκαιρη ερώτηση προποθέτει ένα διάλογο με τον Υπουργό. Ναι, αυτό λέει ο κύριος Καθαπίδης, ότι αυτό έκανε για να φέρει τον Υπουργό στη Βουλή. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε, λέτε. Όχι. Και έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω αν θα το κάνει, αν τολμάει να το κάνει, θέλω να πω. Τι αν νομίζει. Έχει το θάρρος της γνώμης, βεβαίως, να μας πει ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας για όλα αυτά τα ζητήματα που τόση ώρα εγώ δεσμεύομαι εδώ πέρα. Εσείς λέτε ότι οι συνάδελφοι σας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον κατηγόρησαν δημόσια ότι το έκανε για πολιτικούς λόγους. Επειδή είναι και υποψήφιος περιφερειάρχης πλέον. Κοιτάξτε, εντάξει, κοιτάξτε. Πάμε πάλι σε άλλο θέμα. Ναι, όχι, όχι, δεν θα μου απαντήσετε τώρα. Είναι θα απαντήσετε μετά για τον κύριο Γιάννη. Ο τρόπος που πολιτεύεται ο καθένας. Δηλαδή, κρατούμε από όλο αυτό λοιπόν ότι δεν έχει κάνει ο κύριος Καθαπίδης, λέτε, επίκαιρη πρώτη στιγμή. Όχι, βέβαια, δεν είμαι σαφής. Όχι, βέβαια. Ναι. Ωραία. Εσείς, ποια είναι η υποχρέωσή σας, ενώ των βουλευτών γενικώς. Κοιτάξτε, για να μην παίζουμε την κολοκυθιά. Κοινοβουλευτικά εννοώ, έτσι, κοινοβουλευτικά. Θα σας πω, κύριο. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία ανάγκη. Καμία ανάγκη, το λέω έντιμα. Να κάνουμε οποιαδήποτε. Να πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο ή δράση κοινοβουλευτική πέρα από αυτό που ήδη κάνουμε, με την έννοια ότι συζητάμε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση για όλα αυτά τα ζητήματα με τον αρμόδιο υπουργό. Ναι. Άρα, το να παραστήσω και να κάνουμε τους κάποιους στις τοπικές κοινωνίες ότι δίθε μου τάχα μου ρωτάμε υπουργούς, δίθε μου τάχα μου. Γιατί αφού συζητάμε και το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα από κοινού. Ναι, απλώς επειδή γραφόντας το κείμενο που είπαμε. Θα μου επιτρέψετε να πω. Και ο Δήμαρχος Κοζάνης μέσα στη βδομάδα είπε ότι περιμένω τους βουλευτές να πράξουν όσα δεσμεύτηκαν στην. Σας δίνω λοιπόν την είδηση. Το ότι κάναμε ήδη δύο συσκέψεις στο εσωτερικό μας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λένε. Ναι, βεβαίως, μαζί με τον Υπουργό. Ναι, ναι. Για να, όπου εξετάζουμε όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε ζητήματα με την καταστάσεων. Ωραία. Εννοώ με την καθημερινή έννοια. Είτε είναι για την Ποτοκόμη, είτε είναι για τους αναργύρους. Προβλήματα που προκύπτουν. Και έχουμε για την Ακρινή κάτι. Στην Ακρινή, λοιπόν, έχουμε το εξής ζήτημα. Κάναμε νομοθετικά όλα αυτά που προβλέπετε. Γιατί τα κάναμε, εμείς τα κάναμε. Σημειώστε, δεν τα έκανε καμία άλλη κυβέρνηση. Καμιά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, βουλευτές άλλου κοινοβουλευτικού κόμματος. Έχουμε πει και στο τελείωμα του τόπου ότι μετά το 2011, αυτό που διαφωνούσατε πριν μαζί σας, ότι δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε από τη δική σας κυβέρνηση. Τώρα, αν κάνετε, να το πούμε. Κάναμε, κάναμε. Κάνετε. Ή θα κάνετε. Κάναμε. Εντάξει, δεν θα κάναμε λαϊκές συνελεύσεις ακόμα όμως, αν είχατε κάνει κάτι. Κάναμε, μα συγγνώμη, το οι άνθρωποι πνίγονται στην Ελλάδα και το ξέρετε. Δεν θέλω να λαϊκίσω τώρα πάνω. Όχι, όχι, όχι. Όσον αφορά την κοινοβουλευτική διαδικασία, λέμε, αφήστε το πολιτικό κομμάτι. Κάναμε τον νόμο. Ποιο? Που απαλωτριώνει αναγκαστικά τους αναργύρους και βάζει ημερομηνία για το πότε θα καταθέσει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού το σχέδιό της για την Ακρινή και για την μετακατάσταση. Η ημερομηνία έχει περάσει, έχει απαντήσει η ΔΕΗ και εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα. Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Το οποίο είναι. Ότι η ΔΕΗ επικαλείται τις σημαντικές αλλαγές που γίνονται αυτή την. Γιατί είναι γεγονός. Τα λέγαμε μόλις πριν. Ναι, ναι, ναι. Ότι δώσαμε τεράστια μάχη για να κρατήσουμε τη ΔΕΗ, τη δημόσια επιχείρηση κρατισμού, σε μια οικονομική ευρωστία. Εντάξει. Λοιπόν, επικαλείται μια σειρά λόγους νομικούς, όπου προσπαθεί να τεκμηριώσει το ότι δεν υποχρεούται να πληρώσει η ίδια τα χρήματα που απαιτούνται για την αναγκαστική απαλωτρίωση της Ακρινής. Και έχουμε μια διαβούλευση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Που σε κάθε περίπτωση αυτό σημαίνει χάσιμο χρόνο. Σημαίνει δηλαδή ότι περνάει ο χρόνος. Πράγμα. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το αρνούμε, ούτε το αρνούμαστε ότι υπάρχει αυτή η εμπλοκή. Δεν είναι πρόκληση. Και είναι νομικού τύπου. Δεν είναι πρόκληση η ΔΕΗ να λέει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, ξέρετε, ο κόσμος δεν βλέπει η ΔΕΗ, η κυβέρνηση βλέπει. Ναι, σου λέει τώρα η ΔΕΗ δεν μπαίνει τώρα στη διαδικασία ότι η ΔΕΗ μπορεί να έχει το δικό της διοικητικό συμβούλιο και να έχει και μέσα τους μετόχους της. Ξέρει ότι η ΔΕΗ ελέγχεται από το Υπουργείο Ενέργειας. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ωρα, σίγουρα εντάξει, δεν το λέω για να αποσύσω τις ευθύνες. Ο κόσμος τη βλέπει. Ναι, τώρα. Δεν το λέω για να αποσύσω ευθύνες που έχουμε εμείς σαν πολιτική ηγεσία, εντάξει, αλλά να ξέρουμε και τα δεδομένα ποια είναι. Ναι, ωραία. Δεν είναι παράρτημα. Δεν είναι. Και λένε κάποιοι ότι η ΔΕΗ ανοίγει μια κερκόπορτα στο χ ιδιώτη αύριο να μην πληρώνει. Αν έχει ο ιδιώτης κάποια ιδιοκτησία πάνω του και πάμε σε. Να μην πληρώσει. Να πληρώνει το κράτος. Έχουμε λοιπόν ένα πρωτότυπο πρόβλημα. Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν άλλαξε τίποτα σχέση με τη στόχευσή μας. Σας είπα ότι αυτό το σενάριο αναλάβαμε το 2016, το έχω αναλάβει και εγώ προσωπικά και το ολοποιούμε βήμα-βήμα. Σήμερα θα σας ρωτούσα είμαστε σε εκκρεμότητα, δεν το έχουμε επιλύσει ακόμα. Το τι θα γίνει με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού εννοώ στο ζήτημα της πληρωμής του κομματιού που αντιστοιχεί. Διότι εμείς, ξέρετε, δεν κάνουμε αυτό που κάνανε κάποτε άλλοι. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα νόμο για να κορδίσουμε τον κόσμο και μετά βλέπουμε μετά από 5 χρόνια τι θα γίνει. Αυτό ποιος το
γινόταν η κυβέρνηση Παπανδρέου το 2011, λέτε. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό, εκεί είπα. Είμαι σαφής, δεν είμαι. Ναι, 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 όχι, λέτε για αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ναι, αυτό το πράγμα έχει ονοματεπώνυμο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα οι βουλευτές εννοώ, ο κ. Κουκουλόπουλος, ο κ. Κασαπίδης. Αυτή δεν ήταν στην διακυβέρνηση εκείνη τη εποχή. Το 11. Που προεδρεύαν τον κόσμο τελικά. Αυτό λέω. Ο κ. Κουκουλόπουλος το 11 ήταν. Ήταν βουλευτή. Κυβερνητικό βουλευτή. Κυβερνητικό και υπουργό. Λοιπόν, και ο κ. Κασαπίδης ήταν στην ηγεσία την κοινοβουλευτική ω υπεύθυνο του αγροτικού τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ήταν με λίγα λόγια υπεύθυνοι βουλευτέ επί σειρά ετών σε αυτό το ζήτημα και επί σειρά ετών ανεχόταν να κοροϊδεύεται ο λαό τη περιοχή του ει γνώση του. Είμαι σαφή ότι λέω. Εσείς τα λέτε, εσείς καταγράφετε. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Προφανώς. Πολιτική τοποθέτηση. Γιατί γνωρίζανε και ότι είμαστε μνημόνια, γνωρίζανε ότι και δουλεύανε για να εκπείσουν την επιχείρηση, άρα δεν είχαν κανένα λόγο. Δεν θα το επαναλάβω. Απλά ο κ. Κουκουλόπουλος είπε και στη Λαϊκή Συνέλευση αυτό που σας λέω εγώ για το 2011, ότι το Πασόκα έκανε αυτό. Τώρα εσείς λέτε τα κοροϊδία. Αποδείχτηκε κοροϊδία. Πώς? Αποδείχτηκε. Δεν ξέρω αν είχαν την πρόθεση. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, αποδείχτηκε. Ναι, λένε ότι μια υπόσχεση που είχε δώσει ως αντιπολίτευση ο κ. Παπανδρέου στους κατοίκους είχε γίνει πράξη. Ότι θα βάλει την ακρινή στο κάδρο δεν έγινε, και δεν θα έγινε ξεπεράσει τον νόμο. Δεν έγινε πράξη. Πώς? Μπήκε. Υπεγράφει εκείνο. Υπεγράφει ο νόμος. Ναι, ναι. Okay, συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Σαν τον νόμο στηριχτήκαμε και εμείς για να συνεχίσουμε, ξέρετε. Δεν το αρνούμε. Αυτό λέω. Ναι, ναι. Ναι, προσθέθηκαν τίποτα. Εγώ σήμερα τοποθετούμε στο τι θα κάνουμε. Τι κάνουμε. Ωραία. Κάναμε για την ακρινή. Δεν χρειάζεται ένα προεδρικό διάταγμα τώρα για την ακρινή για να είναι καλυμμένοι οι άνθρωποι και να πούνε ουφ. Τουλάχιστον πήγαμε μέχρι εκεί. Προς το παρόν εννοώ. Εδώ είμαστε. Ναι. Ακριβώς αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Για να γίνει αυτό το προεδρικό διάταγμα, θα πρέπει να βρεθεί λύση το τι θα γίνει με την πληρωμή του ποσού που απαιτείται. Άρα είναι πότε θα πείσουμε τη ΔΕΗ να μην κάνει τέτοια τερτύπια. Δεν είναι θέμα να πείσουμε, ούτε δεν είναι θέμα τερτύπιων. Πιστέψτε με. Όχι, όχι. Θυμάστε όταν είχε έρθει ο κύριος Φάβελος εδώ. Γιατί τον είχατε βάλει, ήσασταν κι εσείς. Οι κάτοικοι της ακρινής τον πήραν στο γραφείο μέσα και ζήτησαν να πάνε. Το θυμάμαι κύριε Δημητράδη, μαζί ήσασταν εκεί. Το κατέγραφα δημοσιογραφικά, δεν είναι τώρα. Και ζήτησαν συγκεκριμένη απάντηση επί αυτού του ζητήματος. Το θυμάστε. Η θέση μας, η πολιτική, επαναλαμβάνω, όλης της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ενέργειας είναι το ότι εμείς θέλουμε, επιμένουμε. Για ποιο λόγο εμείς το ψηφίσαμε. Ναι. Εμείς το επικοινωνήσαμε. Εμείς βάλαμε ημερομηνίες. Εμείς κάναμε όλα τα άλλα που σας είπα και κάναμε και τον νόμο και για την που αφορά και την ακρινή. Το ότι τώρα υπάρχει μια εμπλοκή, γιατί ακριβώς υπάρχει και ένας ακόμα παίχτης, ιδεήστε προκειμένου, ο οποίος πρέπει να συμβάλλει οικονομικά κατά το ίμιση στην απαλωτρίωση και δεν επιθυμεί να το κάνει, γιατί πρώτον έχει οικονομικά προβλήματα και δεύτερον το αμφισβητεί νομικά αυτή του την υποχρέωση. Είναι ένα ζήτημα που το συναντάμε νομοθετικά για πρώτη φορά και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύσεις σε ένα πρωτότυπο, πρωτοπαρουσιαζόμενο δηλαδή, πρόβλημα. Θα βρούμε λύση. Θα βρείτε, λέτε. Ναι. Σε αυτήν την κυβερνητική θητεία. Ναι. Ναι. Ναι, το καταγράφω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να προχωρήσουμε. Ήταν από τα βασικά ζητήματα αυτά που συζητήσαμε εδώ. Θέλω μια απάντηση προφανώς για το μακεδονικό. Τι γίνεται και αν θα προχωρήσει. Ό,τι θέλετε. Μια κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν είναι όντως στόχος της κυβέρνησης να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Κάποιοι λένε ότι είναι τερτύπια προεκλογικά και ένα-δύο άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την περιοχή. Σε πολύ λίγο ο κύριος Δημητριάδης και πάλι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, έκτακτη έκδοση, πάντα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τον κύριο Μίμη Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, το ζήτημα της ονομασίας της γείτονος χώρας, για να μην λέμε μακεδονικό ή σκοπιανό, όπως θέλει ο καθένας τέλος πάντων, πήγε να πλήξει την κυβέρνηση τελευταία. Χάσατε τον υπουργό που ουσιαστικά έβαλε την σφραγίδα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι έχει συμβεί, έχετε μάθει ποτέ τι έχει συμβεί σε αυτό το περιβόητο Υπουργικό Συμβούλιο? Γιατί ένας άλλος βασικός υπουργός και συγκυβερνήτης έκανε και κάποιες καταγγελίες, οι οποίες τώρα εντάξει δεν ξέρω κατά πόσο είναι βάσιμες. Όχι, καταγγελίες δεν έκανε κανένας. Όχι. Εντάξει. Είναι... Το ρεπορτάζ λέει. Ναι, ναι, είναι ρεπορτάζ, δημοσιογραφικές. Α, και ο κ. Κοντζιάς το λέει. Όχι, το λέει ο κ. Κοντζιάς. Τα λέει ο κ. Κοντζιάς. Ότι αναφέρθηκε ο Σόρος, τα 50 εκατομμύρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Συζητώντας για το Πανεπιστήμιο προηγουμένως, σας είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι όταν συζητάμε για πολιτικά ζητήματα, είναι καλό να επικεντρωνόμαστε στο πολιτικό τους κομμάτι και όχι, ας πούμε, στο, πώς να το πω, το κουτσομπολίστικο κομμάτι. Εντάξει, πάντως, αν ένας υπουργός της κυβέρνησης έχει πει τέτοιο πράγμα μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω θίγει όλη την κυβέρνηση. Ναι, νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει γίνει έτσι. Λέτε ότι δεν έχει γίνει έτσι. Ναι, είμαι σίγουρος. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση. Και είμαι σίγουρος για το επίπεδο και τις... Είναι άλλο πράγμα να διαφωνούν σε ένα ζήτημα
κυβερνητικά στελέχη, που συμβαίνει συχνά, γιατί τα ζητήματα δεν είναι μονοδιάστατα, είναι πολυδιάστατα. Άρα είναι λογικό. Αλλά εδώ μιλάμε για μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης, έτσι. Ναι, δεν τίθεται ένα αμφιβόλιο η κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης. Τέθηκε ένα αμφιβόλιο ένας υπουργός όμως. Αυτός που έφερε τη συμφωνία. Όχι, δεν τέθηκε ένα αμφιβόλιο υπουργός για το ζήτημα της συμφωνίας. Ήταν οι προσωπικοί λόγοι. Που και για μένα, αν θέλετε, είναι κατανόητο. Ο κύριος Κουτσιάς ένιωσε ότι δεν στηρίχθηκε για τον Πρωθυπουργό. Ένιωσε, όπως το είπατε, ένιωσε. Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας είναι λοιπόν αυτό, ότι εγώ νομίζω ότι στο βαθμό που εμπλεκόμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο πολιτικής, εντάξει, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και τα συναισθήματα και ο ψυχισμός μας. Έχει τη σημασία του, δεν είναι αλίμονο. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι η πολιτική μας συνεισφορά και επιμονή. Πιστεύω ότι ο κύριος Γκοτζιάς με αυτή την επιλογή απλά δείξει τον εαυτό του. Πράγματι είχε τεράστια προσφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, ενώ η κυβέρνησή μας όταν ανέλαβε το 2015 είχε μπροστά της δύο στρατηγικούς στόχους, την ασυγκρότηση της χώρας και την ασυγκρότηση του κράτους. Την οικονομική ανασυγκρότηση δηλαδή και την ανασυγκρότηση του κράτους, με την βοήθεια του κυρίου Γκοτζιά, καταφέραμε να προσθέσουμε και ένα τρίτο πυλώνα στην ανάτασή μας, την αναπτυξιακή στη χώρα μας, που ήταν η γεωπολιτική μας και η γεωστρατηγική μας θέση και μέσω αυτής η ωφέλεια που είχαμε στην ανασυγκρότηση της χώρας μας. Με αυτή τη συμφωνία, λέτε. Μιλάω συνολικά για την εξωτερική μας πολιτική, η οποία πράγματι είναι μια τομή στα τελευταίες δεκαετίες πεπραγμένα μας και αναβάθμισε σημαντικά τη χώρα μας σε ένα σύνολο τομέων. Μιλάω για όλες τις διμερείς, τριμερείς, τετραμερείς συμφωνίες. Ωραία, μην τα ανοίξουμε τώρα αυτό. Πάμε λοιπόν στο βασικό ζήτημα. Θα κλονίσει την κυβέρνηση και μπορεί να τη ρίξει κιόλας την κυβέρνηση αυτό το ζήτημα όταν έρθει στην Ελληνική Βουλή η κύρωση της συμφωνίας? Γιατί οι γείτονες προχωράνε, έτσι. Είδατε ότι σήμερα είναι η κατάθεση της αλλαγής του συντάγματος. Εκεί. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνουμε όλοι μας, και ειδικότερα εμείς σαν Δυτικομακεδόνες, ότι αυτή η συμφωνία έχει μία βασική και σημαντική παράμετρο. Αυτή είναι η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της γείτονος χώρας. Αυτή τη συμφωνία κάναμε. Κάναμε μια συμφωνία η οποία αλλάζει το όνομα της γειτονικής μας χώρας. Το συνταγματικό της όνομα. Ναι, τους κατοχυρώνει όμως ως Μακεδόνες. Κοιτάξτε, ήδη τους λέμε Μακεδόνες. Τους λέμε Φύρων. Φύρων. Δηλαδή, μάλιστα τους λέμε δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εντάξει. Τους λέμε εμείς, σαν χώρα. Όλος ο κόσμος, αλλά και εμείς. Μακεδονικό έθνος, μακεδονική κοινότητα. Όχι, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε. Δεν μας ενδιαφέρει. Όταν μιλάμε για διεθνείς συμφωνίες ανάμεσα σε δύο χώρες, έτσι, καμία χώρα δεν αναγνωρίζει για την άλλη κάτι το οποίο δεν την αφορά. Πώς? Καμία χώρα δεν αναγνωρίζει για την άλλη κάτι το οποίο δεν την αφορά. Τι εννοείτε? Θα σας πω. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπήκε ζήτημα σε αυτή τη διμερή συμφωνία κανένα ζήτημα εθνότητας. Πώς? Δεν μπήκε ζήτημα εθνότητας. Ο κύριος Ζάεφ πανηγυρίζει γι' αυτό. Για ποιο πράγμα? Ότι κατοχύρισε τη μακεδονική εθνότητα. Ο κύριος Ζάεφ, ο καθένας. Η αντιπολίτευση σας ρίχνει βέλη για αυτό το ζήτημα. Θα σας πω. Όχι κύριος για το όνομα, αλλά για αυτό το ζήτημα. Ποιο ζήτημα? Της μακεδονικής επικότητας και της θαγένειας. Προσέξτε, η χώρα ονομάζεται Βόρεια και Μακεδονία. Της γλώσσας. Ακούστε, η γλώσσα έχει κατοχυρωθεί δυστυχώς ως γλώσσα ονομαζόμενη μακεδονική. Γεωγραφικά προσδιοριζόμενη, εννοείται, αλλά δυστυχώς το 1987 σε μια σύνοδο που έγινε στην Αθήνα. Μαζί με τη Σερβοκροάτικη και με τη Σλοβένη. Όχι, δεν είναι αυτό. Παπινιώτη, αυτά τώρα δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, τέλος πάντων. Ναι. Κάναμε μια συμφωνία λοιπόν η οποία. Οι βόρειοι γείτονές μας πώς θα ονομάζεται? Βόρεια Μακεδονία. Βόρειο Μακεδόνες. Ναι. Όχι Μακεδόνες. Δεν θα αυτό που κάνω. Πώς θα αυτονομάζονται? Σας είπα, σε μια διεθνή συμφωνία έχει να κάνει με αυτό που διαμείβεται ανάμεσα σε δύο χώρες. Ποια είναι η επίσημη ονομασία και η αμοιβαία αποδεκτή ονομασία για τις διμερείς ή τις διεθνείς σχέσεις. Σε αυτή τη διπλωματική μάχη, λοιπόν, η χώρα βγαίνει κερδισμένη, κατά τη γνώμη σας? Βγαίνει στρατηγικά κερδισμένη, γιατί επιλύει ένα σημαντικό ζήτημα που μας απασχολούσε τις τελευταίες δεκαετίες και ταυτόχρονα δίνει μία λύση στη Βαλκανική και κυρίως στη Δυτική Βαλκανική, η οποία είναι η πιο προβληματική περιοχή της Ευρώπης, αλλά και η οποία μας επηρεάζει άμεσα όσον αφορά τις εξελίξεις σε επίπεδο, μιλάω αναπτυξιακό και ευημερίας της Βαλκανικής. Με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι στρατηγικό
κοινωνικό όφελος για μας και εθνικό όφελος η Βαλκανική να προχωρήσει το δρόμο της προόδου και της ειρήνης, να εξευρωπαϊστεί και διαμέσου τούτου εμείς θέλουμε να παίξουμε το ρόλο που μας αναλογεί και μας αρμόζει, ο οποίος είναι πρωταγωνιστικός. Ναι, μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και αυτή ακριβώς η κατεύθυνση εξυπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας μας. Με λίγα λόγια, τον προηγούμενο αιώνα είχαμε πολέμους, μίση, διχασμούς και πόνο. Mm-hmm. Τον 21ο αιώνα θέλουμε να έχουμε ειρήνη και ευημερία. Μάλιστα. Η παρουσία του κ. Καμένου στην Ουάσιγκτον να λέει δημοσίως στον Υπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα άλλο σχέδιο δεν δείχνει μια, πώς να το πω, διγλωσία στην κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας, μάλιστα, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών πλέον μετά την αποχώρηση Γκοτζιά, είπε: δεν θα δεχθώ διγλωσία σε αυτό και σε κανένα θέμα. Εννοώντας προφανώς τον κύριο Καμένο. Ο οποίος πάντως βγήκε κερδισμένος στη μάχη με τον κύριο Γκοτζιά. Να πω. Όχι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Θα σας πω γιατί. Ο κύριος Καμένος, όντως ατυχώς και κατά τη δική μου γνώμη, ατυχώς μετέφερε τις δικές του απόψεις και τις απόψεις του κόμματός του, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Καμένος είναι και αρχηγός ενός κόμματος. Ναι. Με αυτή την έννοια. Εκεί που πήγε, τα είπε, πήγε όμως σαν υπουργός της κυβέρνησης. Ακριβώς γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πιστεύω κι εγώ ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, αλλά παρόλα αυτά ισχυρίστηκε το ότι ήταν. Έκανε μία συζήτηση λέγοντας απόψεις του, ανταλλάσσοντας. Ξέρω, υπουργός της κυβέρνησης ήταν μέσα στην. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Υπαναχώρησε από αυτό, είπε ότι ήταν προσωπικές του δηλώσεις και ότι δεν εκπροσώπησε την προκειμένη περίπτωση τη χώρα. Τη χώρα εκεί που την εκπροσώπησε πράγματι, και αυτό αποδείχθηκε στη συνέχεια με βάση αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί πριν την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε τον κύριο Κοτζιά. Σας είπα πως ο κύριος Κοτζιάς με αυτή την επιλογή, που ήταν μια επιλογή με βάση κυρίως το θυμικό και την προσωπική του ευθυξία, ήταν μια εκδήλωση ευθυξίας. Ναι, δεν το στήριξε ο Πρωθυπουργός. Όχι. Σας λέω εγώ, λοιπόν, δεν υπάρχει. Ο Πρωθυπουργός στηρίζει πολιτικά, δεν στηρίζει προσωπικά. Πολιτικά στήριξε απόλυτα τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Πρωθυπουργός τη στήριξε και τη στηρίζει με εμφατικό τρόπο. Ναι, αλλά. Άρα στηρίζει και τον κύριο Κοτζιά. Σας εξηγώ. Δεν είναι πολιτική διαδικασία. Ναι. Οι προσωπικές πικρίες ή ευθυξίες ή οτιδήποτε. Βεβαίως και υπάρχουν. Mm-hmm. Όλοι είμαστε άνθρωποι έτσι και έχουμε τις ευαισθησίες μας. Αλλά πιστεύω ότι αδείξω τον εαυτό του με αυτή την επιλογή. Πότε πιστεύετε ότι θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή, τη δική μας Βουλή, εννοώ. Αυτό που έχουμε πει θα έρθει περίπου την Άνοιξη. Την Άνοιξη, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, εκεί μέσα. Αυτή την εικόνα έχουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε θα ψηφιστεί. Ναι, βεβαίως. Το πιστεύετε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, χωρίς τις ψήφους του κ. Καμένου. Δεν υπάρχει ζήτημα για την κυβερνητική συνοχή όμως. Σας απαντώ. Η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι υπέρ της συμφωνίας, γιατί πράγματι. Αυτό που φαίνεται. Η μεγάλη πλειοψηφία, αν εξαιρέσουμε και την προσχηματική μη ψήφιση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Απροσχηματική, τη λέτε. Δεν είναι προσχηματική. Δεν πιστεύετε το αντίθετο. Δηλαδή το 2008 λέγαμε ότι η σύνθετη ονομασία έργα όμνες είναι η εθνική θέση και τώρα δεν είναι. Γι' αυτό σας έλεγα εγώ πριν για την εθνότητα και την υπηκότητα, ότι εκεί σας χτυπάνε πιο πολύ και όχι στο όνομα. Γιατί τη σύνθετη ονομασία. Την έλεγαν και τι οι εννοείτε, ίδιοι. Τι εννοείτε. Ότι παραδώσαμε εθνικότητα, γλώσσα. Δεν παραδώσαμε, κοιτάξτε, αυτό είναι λάθος. Πήραμε. Πώς? Πήραμε. Δεν παραδώσαμε τίποτα. Πήραμε. Από αυτήν τη συμφωνία εμείς μόνο πήραμε. Τι πήραμε. Να μην έχουν αλυτρωτικές διαθέσεις. Να μην έχουν αλυτρωτικές διαθέσεις. Ναι. Πήραμε την αλλαγή του, τη σταγματική αλλαγή του ονόματός τους. Αλλάζουν αυτοκίνητα, πινακίδες, διαβατήρια, πλατείες, αεροδρόμια, δρόμους. Αλλάζουν μια σειρά πράγματα οι γείτονές μας και θα πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Την ιστορία των προϊόντων που λένε κάποιοι, ποια θα είναι μακεδονικά προϊόντα, τα δικά μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχει ζήτημα με τα προϊόντα, αλλά υπάρχει διαχρονικά, δεν υπάρχει με βάση τη συμφωνία. Δηλαδή. Διαχρονικά υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Προσέξτε, θέλω να πω. Ακούστε, επειδή αυτό αποκαλούνται και είναι αναγνωρισμένοι, δεν είναι μόνο ότι αυτοαποκαλούνται. Από κάποιες χώρες. Όχι από κάποιες, από τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών. 140 χώρες. Ναι, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν, από την Αμερική, τη Ρωσία, όλες τις βασικές χώρες δηλαδή που μας ενδιαφέρουν και τους βασικούς παγκόσμιους παίχτες. Αποκαλούνται Δημοκρατία της Μακεδονίας και όλα τα προϊόντα τους εδώ και δεκάδες χρόνια και από πριν ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Ναι, τώρα όμως εμείς βάλαμε και τη σφραγίδα μας ώστε αυτοί να έρθουν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα. Βεβαίως.
εφόσον αλλάξουν τη σταγματική τους ονομασία. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, και τηρήσουν όλους τους κανόνες τους οποίους έχουμε συμφωνήσει, διότι ναι. υπάρχει και μια διαδικασία τήρησης των συμφωνηθέντων επί της ουσίας. Το να μην υπάρχει. Στην πράξη, λέτε. Ακριβώς, βέβαια. Είναι και αυτό ζήτημα. Λοιπόν, δηλαδή, θέσουν, μπορεί να είναι υποαίρεση η συμφωνία. Όχι ακριβώς, όχι, δεν μπορεί να υποαίρεση η συμφωνία όταν οι βασικοί ναι. τους κανόνες τηρούνται, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω οι τυχόν αφησημίες που προκύπτουν με αφορμή συμπεριφορές, όπως μου είπατε μερικές προηγουμένως, που πράγματι δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμφωνίας το οποίο έχουμε πετύχει. Εσείς εμείς είμαστε άψογοι σε αυτό. Στις πρέσπες, ήσασταν στις πρέσπες. Ήμουνα, βέβαια. Ναι. Όταν ο κ. Ζάεφ είπε οι Έλληνες και οι Μακεδόνες. Ναι, ξέρετε, για εμάς τους Έλληνες, ο Μακεδόνας, η έννοια του Μακεδόνα, με την εθνική έννοια εννοώ, είναι σύμφωτη με την ελληνική. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που όλοι οι άλλοι το διανοούνται. Mm-hmm. Αν θέλετε, το υπογράψαμε πριν έναν αιώνα, όταν υπογράψαμε τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913. Mm-hmm. Εμείς υπογράψαμε ότι πήραμε την ελληνική Μακεδονία και ότι υπάρχει και η Μακεδονία του Πυρήν, ότι υπάρχει και η Μακεδονία της Σερβίας τότε. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ και έναν αιώνα υπάρχει ο γεωγραφικός προσδιορισμός της Μακεδονίας. Εμείς όμως, σαν Έλληνες, ακριβώς κυρίως λόγω του Μέγα Αλέξανδρου και του Φιλίππου, κυρίως και της ελληνιστικής παράδοσης, της αρχαιότητας, θεωρούμε την έννοια, την εθνική έννοια Μακεδόνας, ταυτόσιμη με την ελληνική. Δικαίως το θεωρούμε. Ο κύριος Ζάεφ, δηλαδή, λένε πολλοί, ακόμα δεν είχε βάλει την υπογραφή του, τέλος πάντων ο υπουργός του, κοιτάξτε, μέσα στην Ελλάδα, άρχισε να λέει τα δικά του. Όχι, λέει τα δικά του. Πάντα αυτά λέγανε αυτοί. Ναι, άνθρωποι, έτσι, αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, θεωρητικά υπέγραψε μια συμφωνία. Και ναι, σε ελληνικό έδαφος. Ακούστε, μέχρι να ολοκληρωθεί. Μπροστά στον Έλληνα πρωθυπουργό, λέει Μακεδόνες. Είδατε ότι όλοι οι ξένοι ηγέτες, ναι. σήμερα που μιλάμε, mm-hmm. παρόλο που επικροτούν τη συμφωνία, τη θεωρούν πολύ σημαντική και πραγματικά ξέρετε, η συμφωνία των Πρεσπών για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία η ρίση των παρόντων Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια καμπή. Βλέπετε άνω των ακροδεξιών κομμάτων. Ναι, είναι μεγάλα προβλήματα αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια καμπή πολιτική mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όντως η Συμφωνία των Πρεσπών θεωρείται αρκετά πρωτοποριακή, σαν σύλληψη ενός, σαν ιδέα, για το πώς μπορούν να ξεπεραστούν παραδοσιακές διχόνοιες και διαφωνίες. Με ποιο τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν. Εντάξει. Παρόλα αυτά, τους αποκαλούν. Η περιβάλλον σαν ατμόσφαιρα λέει ότι είναι απόφαση των Αμερικάνων. Τι εννοείτε. Να λυθεί. Όχι, είναι. Ότι αν δεν υπήρχε η παρέμβαση των Αμερικάνων, δεν θα λυνόταν αυτό το πρόβλημα. Και η επιβολή στην ελληνική κυβέρνηση. Τότε, όχι, όχι. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα. Και στην κυβέρνηση των Αμερικανών. Έχει σημασία να το κατανοήσουμε αυτό. Παρόλο που σας είπα, όπως είπαμε μόλις πριν, ότι είναι αρκετά δύσκολο για εμάς τους Έλληνες που θεωρούμε σύμφυτη τη μακεδονική ταυτότητα με την ελληνική. Δικαίως. Mm-hmm. Αυτό ξέρουμε, αυτό μάθαμε, αυτό πιστεύουμε. Λοιπόν. Μέχρι να βαθμό το αναγνωρίζει η συμφωνία αυτό, δηλαδή αναγνωρίζει η συμφωνία ρητά και κατηγορηματικά πως ο Μέγας Αλέξανδρος, η ελληνιστική περίοδος ανήκει στην ελληνική παράδοση, ιστορική ναι. παράδοση και είναι αμυγός ελληνική και δεν έχουν καμία σχέση αυτή με αυτό, mm-hmm. που είναι ένα σημαντικό βήμα και για αυτούς που το αποδέχονται. Λοιπόν, εννοώ για αυτούς. Ναι, ναι. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε ζήσει το αντίθετο ακριβώς, αγάλματα, αρχαιοπρέπεια κλπ. Λοιπόν. Είναι μια συμφωνία που αφορά τις δύο κυβερνήσεις. Είναι μια συμφωνία, έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι έτσι κατοχυρώνεται η εμπιστοσύνη για το μέλλον. Ναι. Η εμπιστοσύνη ενός συνεργασία για το μέλλον. Εννοείται ότι συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις χωρίς. Ο Ζάεφ και ο Τσίπρας, να το πούμε σχηματικά. Χωρίς την παρέμβαση των ξένων δυνάμεων ή και των συμμάχων, αν θέλετε, των ευρωπαϊκών κρατών. Θα σας πω. Είδατε τι έγινε στο δημοψήφισμα. Θα σας πω. Παρήλασαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο δημοψήφισμα στα Σκόπια. Θα σας πω. Για να στηρίξουν τον κύριο Ζάεφ. Θα σας πω. Είναι μια συμφωνία mm-hmm. η οποία είναι έβριμα των εξωτερικών, της εξωτερικής πολιτικής και των δύο χωρών. Και του κύριου Νίμιτς. Θα σας πω. Μα ούτως ή άλλως, εδώ και 30 χρόνια, 28 χρόνια, ναι, ναι, ναι. υπάρχει διάμεση συμφωνία την οποία κάποτε πρέπει να τελειώσει. Έπρεπε να τελειώσει. Mm-hmm. Έτσι. Μην νομίζουμε ότι. Δηλαδή ξαφνικά μην ονειρευόμαστε ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που την ορίζαμε εμείς. Ναι. Ήμασταν το ένα μέρος της διάμεσης συμφωνίας. Το άλλο μέρος ήταν η Φύρουμ και επικεφαλής ήταν ο κύριος Νίμης όσον αφορά το διακανονισμό. Λοιπόν, είναι λοιπόν κάτι το οποίο προέρχεται καταρχήν από εμάς τους δύο λαούς και αυτό έχει τη σημασία του για το μέλλον. Σαν προβολή στο μέλλον. Στους λαούς δεν αναφέρεστε. Αναφέρομαι με. Οι λαοί δεν εκφράστηκαν. Εκφράστηκε μόνο ο λαός της γείτονας χώρας και όχι μαζικά.
να το πούμε και αυτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εντάξει, είναι ζητήματα ότι, διάφορα ότι, τώρα γιατί ότι, και πώς. Αλλά... Όχι, όχι γιατί και πώς. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το 1800 γεγραμμένο υπάρχει. Ναι, ναι, γι' αυτό σα λέω τώρα. Μην το ανοίξουμε. Το έχουμε αναλύσει. Είναι προφανώ. Ωραία, ναι. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Αυτοί που πήγαν πάντως εκεί ενέκριναν τη συμφωνία. Ακριβώς. Εδώ όμως ο λαός δεν εκφράστηκε. Και πολλοί λένε ότι θα εκφραστεί στις εκλογές τις επόμενες. Βεβαίως. Ξέρετε κάτι. Πράγματι και στις εκλογές τις επόμενες, ούτως ή άλλως, επειδή όλα τα κόμματα θα πάρουν θέση. Πώς? Όλα τα κόμματα θα πάρουν θέση. Θεωρητικά έχουν πάρει, ναι. Όχι, όχι, θα πάρουν ξανά. Α, εννοείται όταν θα βρει στη Βουλή, λες. Και μετά τη Βουλή. Γιατί αμφισβητείτε ότι κάποιο άλλο κόμμα. Σε προεκλογική περίοδο λέτε ότι κάποιο άλλο κόμμα θα έχει άλλη θέση από αυτή που εκφράζει μέχρι τώρα. Θα το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε. Και το λέω. Όχι γιατί υπονοώ κάτι περίεργο, ναι. Αναφέρομαι στην διαχρονική συμπεριφορά τους όσον αφορά το ποια είναι η θέση τους για το Μακεδονικό. Δηλαδή, μιλάω και για το Κινάλ, μιλάω και για τη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η θέση τους για το Μακεδονικό τα τελευταία 5, 10, 3 χρόνια. Γιατί ξαφνικά αλλάξανε θέση φέτος, γιατί το έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ότι το όνομα θα ξεχαστεί. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που λέγαμε πριν. Πάλι στο ίδιο θα σας πάω. Περί υπηκότητας, ηθαγένειας, γλώσσας κλπ. Δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο ηθαγένεια. Ναι. Και επιμένει, και επιμένει ότι ο ίδιος, αν είναι πρωθυπουργός πριν την κύρωση της συμφωνίας, δεν θα την κυρώσει. Την κυρώσει. Εσείς, σαν δημοσιογράφος, ξέρετε ότι έξω λέει άλλα. Πώς? Το ξέρετε αυτό. Ακούγεται. Όχι, ακούγεται, το λέει. Το διαψεύδει. Το λέει παντού. Αυτό το επιβεβαιώνουν οι Γερμανοί. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα λόγο να το κάνουν. Δεν το κάνουν εναντίον του. Αδελφά κόμματα μιλάμε. Εσείς λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης περιμένει να ψηφιστεί από αυτή τη Βουλή και ενδεχομένως, αν είναι πρωθυπουργός, να τη βρει έτοιμη. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Που λέει ότι δηλαδή, δεν μπορώ να κακυρώσω. Με λίγα λόγια, λέω το εξής. Εμείς όντως αναλαμβάνουμε το βάρος αυτής της συμφωνίας. Πράγματι, που είναι πολιτική μας θέση, δηλαδή πιο σύνθετη ονομασία έργα όμνες προοπτική για τα Βαλκάνια, διότι αυτός είναι ο στόχος μας, δεν είναι άλλος, η προοπτική της ευημερίας και της ειρήνης στα Βαλκάνια. Διότι ακριβώς μέσα από τα μέχρι σήμερα μοντέλα βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια αυτά που βιώσαμε και σαν Βαλκανικοί και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορεί το Μακεδονικό να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές? Όχι. Όχι, λέτε. Όχι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Δεν φοβάστε ότι μπορεί να είναι. Καταρχά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Πιτσιάνα. Δεν φοβάμαι τις εκλογές. Ορίστε. Δεν φοβάμαι τις εκλογές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Τώρα θα ήταν η ερώτηση γι' αυτό. Με προλάβατε. Λέω, μήπως προβληματίζεστε για το αν οι πολίτες πάνε στην κάλπη σκεπτόμενοι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μήπως είναι κορυφαίο ζήτημα της προεκλογικής περίοδου αυτό. Κοιτάξτε. Και επειδή νομίζω δεν διαφωνείτε ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν θα πω εγώ πόσο. Καταγράφεται σε κάποιες δημοσιοποιήσεις, θέλετε 60-70% είναι κατά της συμφωνίας. Έτσι καταγράφει στις δημοσιοποιήσεις. Καλώς κακώς. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και δεν ξέρω, πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Είναι κατά της ονομασίας των Σκοπίων. Πώς? Είναι κατά της ονομασίας των Σκοπίων. Το οποίο. Ναι, τώρα πώς έχουν διαβάσει τη συμφωνία είναι ένα άλλο. Αυτό θέλω να πω ότι. Και είναι λογικό όταν ρωτάς. Πράγματι θα προτιμούσαμε να μην ονομάζονται Μακεδονία. Να μην περιέχει το όρος Μακεδονία, παραδείγματος χάρη. Είναι μια λογική συζήτηση για οποιοδήποτε Έλληνα. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Δεν συζητάμε όμως αυτό. Δεν συζητάμε τι θα θέλαμε. Συζητάμε τι υπάρχει σήμερα, ποιος είναι αυτοπροσδιορισμός, ποια είναι η διεθνή σκηνή και μιλάμε για μια διεθνή συμφωνία. Δεν μιλάμε για το τι πιστεύουμε εμείς. Ένας πολίτης εδώ μου ρωτάει τώρα, και επειδή είμαστε σε αυτό το ζήτημα, αν είναι ευχαριστημένος ο κύριος Δημητράδης που θα ψηφίσει αυτή τη συμφωνία στη Βουλή, που εκτός από όνομα, εθνότητα και εθνικότητα παραδίδουμε την ΑΟΣ και την μειονότητα, και αναγνωρίζουμε προφανώς εννοεί, τη μειονότητα των Ελλήνων στην περιοχή. Μάλλον εννοεί τους αυτοκαλούμενους Μακεδόνες. Νομίζω ότι απαντήσαμε. Περιεκτικά ήδη δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Πάντως, όπως με ενημερώνουν το κοντρόλ, επειδή σας έκανα αυτή την ερώτηση, τα τηλέφωνα τα περισσότερα ήρθαν όταν συζητήσαμε αυτό το ζήτημα. Και δεν ξέρω, οι πολίτες σε αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον στη Δυτική Μακεδονία, δεν είναι υπέρ. Να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Καταρχάς, ναι. Είναι φανερό ότι σέβομαι απολύτως τη γνώμη του κάθε Έλληνα πολίτη και του κάθε Μακεδόνα στην καταγωγή, έτσι, για το πώς λέει αυτό το ζήτημα. Ναι. Σέβομαι τις απόψεις του καθενός. Το ίδιο απαιτώ όμως και για μένα. Απαιτώ δηλαδή και από τους συμπολίτες μου να σέβονται και τις απόψεις σαν τη δικιά μου. Έτσι, έχετε αντιμετωπίσει φαινόμενο όχι, να το πω εξύβρισης ή αποδοκιμασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα δημοσίως? Αποδοκιμασία, όχι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Έντονες συμπεριφορές, ναι. Δηλαδή? Έντονες απόψεις εννοώ. Δεν εννοώ κάτι. Σε ανταλλαγή απόψεων. Με έντονο τρόπο, ναι.
Πάντως δημόσια δεν έχει καταγραφεί κάτι για κάποιον βουλευτή στην περιοχή μας. Μέχρι στιγμής όχι. Ναι. Δηλαδή έχει καταγραφεί μια αποδοκιμασία στον Περιφερειάρχη που ήταν περιορισμένη. Εντάξει, okay. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι: το να βρεθεί ένας οποιοδήποτε πολίτης να πει κάτι σε ένα μικρόφωνο μόνο και μόνο για να θέλω καταγραφεί. Θέλω να πω ότι οι συνάδελφοί σας στη χώρα, ανά τη χώρα, έχουν δεχθεί και επιθέσεις δημοσίως από πολίτες που διαφωνούν. Επαναλαμβάνω ότι είναι στημένα. Στημένα, λέτε. Ναι, βεβαίως. Είναι στημένα. Κοιτάξτε, καταρχάς, γιατί να δεχτώ επίθεση για κάτι το οποίο έχω τοποθετηθεί δημοσίως και επανειλημμένα, όχι τώρα. Κάποιοι σας λένε προδότες, κύριε Δημητριάδη, και το ξέρετε. Το κοιτάξτε. Μιλούν για προδοτικές συμφωνίες. Προσέξτε. Και προδότες όσοι την ψηφίσουν. Προσέξτε να δείτε. Είναι απαράδεκτο. Καταρχάς, είναι μια συμφωνία που αφορά μια άλλη χώρα. Εγώ να καταδικάσω την έκφραση προφανώς. Ναι, όχι, δεν είναι θέμα καταδίκη. Είναι απαράδεκτο. Το λέω. Ναι. Και αυτό αφορά, κοιτάξτε να δείτε. Θίγεται ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό. Καταρχάς, δεν επιτρέπουμε και εγώ, αλλά και οι συναδελφοί μου και ο πολιτικός μου χώρος σε κανέναν να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό μας. Σε κανέναν. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Πολύ περισσότερο δεν το επιτρέπω σε βουλευτές καταρχήν. Εννοείται σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι οποίοι έχουμε και στην περιοχή μας τέτοιους. Ο κ. Χασαπίδης έχει πει για προδοτική συμφωνία, ναι. Όχι, μίλησε για εσχάτη προδοσία. Για εσχάτη προδοσία. Το οποίο είναι συγκεκριμένη νομική έννοια, ξέρετε. Έτσι. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας να το κάνει αυτό. Πολύ περισσότερο ένας. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο κ. Κασαπίδης για τον εαυτό του, από πού προέρχεται και πώς ερμηνεύει κάτι το οποίο. Κανένας άλλο το ερμηνεύει έτσι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, είναι εξαιρετικά, όχι εντάξει, είναι όχι ψάχνω να σκεφτώ, αν και κι άλλοι. Ποιος άλλος, μπορεί να βρείτε ακόμα έναν δύο. Για εσχάτη προδοσία, όχι. Ακριβώς. Ναι, πώς το εξηγείτε αυτό, με ποιο δικαίωμα. Ποιος είναι αυτός που πιστεύει ότι νομοποιείται να χρησιμοποιεί τις εκφράσεις σε βάρος της τριπλικής ολίγης του συναδέλφου τους. Διότι είναι άλλο πράγμα να διαφωνεί οποιοδήποτε, επαναλαμβάνω. Ναι. Και άλλο πράγμα να μιλάει είτε για προδοσία και πολύ φωτρό. Κοινοβουλευτικοί άνδρες να μιλάνε για εσχάτη προδοσία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θεωρούν το κράτος ιδιοκτησία τους. Αυτή είναι πραγματικά επικίνδυνη, λέω εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Οι σχέσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ τους είναι καλές στην περιοχή. Άριστες. Συνεργάζεστε επί όλων των ζητημάτων με κοινή φιλοσοφία, να το πω. Δηλαδή, βρίσκεται κοινή άποψη, προφανώς μετά από ανταλλαγή απόψεων, έτσι. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, ναι. Αλλά βρίσκεται η κοινή τομή, λέτε. Βέβαιως. Προηγουμένως σας είπα ότι ήδη βρεθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορές για ζητήματα που αφορούν μετεγκαταστάσεις και ζητήματα ζητήσεις στην περιοχή μας. Δεν λειτουργείτε δηλαδή ως αυτόνομοι βουλευτές και μόνο. Λειτουργείτε και στα πλαίσια του κόμματος. Φαντάζομαι ότι έχει ο καθένας την αυτονομία. Του κόμματος και της κυβέρνησης. Φαντάζομαι ότι έχει ο καθένας την αυτονομία. Καλά, έτσι, ναι, εννοείται. Δεν το συζητώ. Και την υπόστασή του ακριβώς γιατί είναι βουλευτής. Απλά προέρχεστε από ένα κόμμα το οποίο παλιά πολύ μιλούσε για συλλογικές διαδικασίες. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύουν. Εγώ ξέρετε, μιλάω ακόμα. Ναι, δεν ξέρω αν στην πράξη είναι αυτό. Κοιτάξτε, στη θεωρία μπορεί να είναι. Για μένα είναι βίωμα αυτό το πράγμα. Ναι. Έχω βιώσει αυτό το χώρο και θα έλεγα ότι μου λείπει όποτε δεν σημαίνει αυτό. Γιατί πολλές φορές είναι τέτοια οι ανάγκες διακυβέρνησης. Προκύπτουν ζητήματα διακυβέρνηση. Που σου λείπει, δεν έχεις το χρόνο και να έχεις τη συλλογική διαδικασία ως εργαλείο για να εμπεδώσεις καλύτερα τη σκέψη σου και την πρότασή σου. Ωραία. Πρέπει να είναι και οι τέσσερις εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποψήφοι την επόμενη φορά, όποτε και γίνουν εκλογές. Εξ οφίτσιο, ή πρέπει να εξεταστεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, ποιοτικά πάντα υπάρχει το ζήτημα της επανεξετάσεις οποιασδήποτε κατάστασης, διότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Ναι. Έτσι. Αλλά λογικά, και τέλος πάντων στην προκειμένη περίπτωση για να απαντήσω και ευθέως, ναι, πρέπει να είναι και οι τέσσερις. Πρέπει να είναι και οι τέσσερις, λέτε. Ωραία. Επειδή σήμερα ο κύριος Τσίπρας και άλλοι 50 βουλευτές. Του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, κατέθεσαν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν ένα-δύο ζητήματα. Βλέπω την ιστορία για την αλλαγή στο άρθρο 3 που κάνει για την αποκλειστική, για την επίσημη, πώς το λένε, επίσημη θρησκεία του κράτους κάπου εκεί. Κάτι αλλάζει εκεί πέρα. Ένα είναι αυτό. Δεν ξέρω αν θα περάσει από την ιεραρχία και πώς θα το λύσετε αυτό. Βεβαίως κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ ακούγεται ότι λένε ότι δεν συγκρούστηκε όσο θα έπρεπε η κυβέρνηση με την Εκκλησία και μάλλον εννοούν το διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας, ότι δεν τον προχωράτε. Έχετε δει καταρχήν την πρόταση, την έχετε βεβαίως, δει. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Κάναμε και κοινοβουλευτική ομάδα για αυτό. Συζητήσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το ζήτημα. Εννοώ τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία και δεν αφορά μόνο τα ζητήματα κράτους και Εκκλησίας. Είναι από τα πέντε. Αυτά. Λέω, ένα από τα ζητήματα που έχει βγει και στην επικαιρότητα, εντάξει, αν θέλετε. Ναι. Που έχει σημειωθεί. Ίσως γιατί έχει περισσότερο. Πουλάει, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά κάποιες φορές είναι και ουσία. Αυτό το έχουμε συζητήσει χρόνια. Και νομίζω είναι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο διαχωρισμός του κράτους εκκλησίας εννοώ. Ναι. Να τα πάρουμε τη σειρά. Η χώρα έχει ανάγκη από μια σειρά πρωτοβουλίες πάνω σε συνταγματικά ζητήματα. Για μένα το σημαντικότερο είναι, παραδείγματος χάρη, ευθύνη υπουργών, νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πολύ σωστό. Είναι το σημαντικότερο. Όπως επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το ότι
Θα υπάρχει μεν πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Κάθε φορά προς την εκάστοτε κυβέρνηση, mm-hmm. αλλά πάντα με προοπτική, εάν περνάει η πρόταση δυσπιστίας, θα υπάρχει ταυτόχρονα και πρόταση για άλλο πρωθυπουργό τότε. Α, με πρόταση δυσπιστίας. Με εκείνη την... Δηλαδή θα κάνω εγώ αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα λέω ότι θέλω αύριο να είμαι πρωθυπουργός του Δημητριάδης, ας πούμε. Κάπως, ακριβώς. Α, ναι. Δηλαδή ότι ονομάζουμε θετική πρόταση δυσπιστίας. Ναι. Αυτό γιατί λέτε ότι γίνεται. Γίνεται για να μην μείνει. Γιατί. Να μην λέμε όλο το αρνητικό, αλλά τι προτείνει. Να υπάρχει και η προοπτική ταυτόχρονα. Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Επίσης, επειδή είπατε για τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός να είναι αποκλειστικά αιρετός, έτσι. Βεβαίως, να είναι κάθετος. Σε αυτό είστε κάθετοι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτές είναι οι προτάσεις. Προτάσεις προφανώς, ναι, γι' αυτό συζητάμε. Θα υπάρξει διαβούλευση, ναι, θα κάνουμε ενδεχομένως διορθώσεις. Επειδή μάλλον θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να αναλύουμε αναζήτημα. Ένα το οποίο προβληματίζει λίγο και μπορεί να αλλάζει ολόκληρο το πολίτευμα είναι αυτή η ιστορία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λέτε ότι μετά από 6 ψηφοφορίες, αν δεν κάνω λάθος, ναι, αν η Βουλή δεν τα καταφέρει, δεν διαλύεται η Βουλή. Πάει η εκλογή στο λαό. Άρα τι, αλλάζουμε ενδεχομένως και το πολίτευμά μας. Όχι, δεν αλλάζει η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί από το λαό, αφού ο Προέδρος της Δημοκρατίας δεν έχει πολλές αρμοδιότητες. Δεν έχει σημασία. Όχι, για να επιληθεί το πρόβλημα, για να μην οδηγηθούμε σε εκλογές με αφορμή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ αυτό σε εκλογές θα πάμε. Όχι σε εκλογές, ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Εντάξει. Στους δύο επικρατέστερους. Πάλι σε εκλογές. Ο κόσμος θα πάει σε εκλογές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πολιτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, ναι, κάνετε... από το ποιος θα είναι ο Πρόεδρος της χώρας. Αυτό το κάνετε για να μην χρησιμοποιείτε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Ναι. Εσείς ουσιαστικά... Θα σας πει κάποιος, εσείς το χρησιμοποιήσατε για να βρείτε την κυβέρνηση. Θα σας πω. Υπάρχει μία πρόθεση εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας συνταγματική αναθεώρηση, η οποία λέει το εξής, το ότι θα πάρουμε μία σειρά μέτρων τέτοιων, δημοκρατικών και θετικών, τα οποία θα εγκαθιστούν μία σταθερότητα τετραετούς διακυβέρνησης. Θα προτρέπουν προς τετραετή σταθερή διακυβέρνηση. Mm-hmm. Μέσα από τα μέτρα. Όχι, δεν θα είναι κάτι υποχρεωτικό, αλλά θα προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση. Ανάμεσα και με αυτό το πνεύμα, λοιπόν, ερμηνεύουμε και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, βάζουμε και εμείς πλάτη ώστε να περάσουμε σε μια νέα συνταγματικά εποχή με περισσότερη σταθερότητα και ευημερία στη χώρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω φυσικά για τον Βελβεντό. Έτσι, τις απαντήσεις θα πω εγώ δημοσιογραφικά ότι τις έχουμε πάρει τον κύριο Χαρίτση. Μάλλον το θέμα λύνεται. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, αλλά θα σας μεταφέρω την ερώτηση όπως μας τη μετέφεραν οι τηλεθεατές και θέλω να το κάνω έτσι προφανώς για να τιμήσω και τον τηλεθεατή που έστειλε τη συγκεκριμένη ερώτηση, να μας πει την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, αν συμφωνούν με ότι πρέπει να γίνει άμεσα τώρα, δηλαδή ανεξαρτησία του Βελεντού, ή είναι ακόμα μια προεκλογική υπόσχεση. Τι έχετε να πείτε στους κατοίκους του Βελεντού? Είμαι απλός και σαφής. Mm-hmm. Εδώ και 3 χρόνια έχουμε εργαστεί μαζί με τους κατοίκους του Βελεντού και των Σερβίων. Ναι. Σερβίων, τι εννοείται με την. Του Δήμου Σερβίων. Τη Δημοτική Αρχή, προφανώς. Ναι, ναι. Για τον διαχωρισμό του Δήμου. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πιστήκαμε. Πιστήκαμε καταρχάς από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, ενώ το Βελβεντό και τα Σέρβια, με την έννοια ότι έχουμε ομόφωνες, σταθερές αποφάσεις. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση εδώ, του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποφάσεις εδώ και αρκετά χρόνια, ναι. Χωρίς να διαταραχτεί αυτή mm-hmm. η πραγματικότητα πολιτικά. Ναι, ναι. Υπάρχει επομένως η εκτεταμένη επιθυμία, θεωρείται απελευθερωτικό και για τους δύο. Ναι. Και για τους δύο Δήμους η πιθανότητα απόσχεσής τους. Εργαστήκαμε πολιτικά γι' αυτό, δεν έχω ακρύψω κάτι δηλαδή. Ναι. Συμφωνήσαμε εννοώ. Ναι. Εργαστήκαμε πολιτικά γι' αυτό και από εκεί και πέρα βέβαια η αξιολόγηση η τελική για το τι θα γίνει, διότι πραγματικά δεν επιθυμούμε γενικά να ανοίξει χωροταξικό. Να ανοίξει χωροταξικό. Ναι. Και δεν θα ανοίξει χωροταξικό. Πλην των 5 Δήμων στα νησιά. Πλην 2-3-5 Δήμων 5 συγκεκριμένων, ναι, ναι, γιατί εντοπίστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα. Ναι, ναι. Και ίσως και ένα χερσαίο που ενδεχομένως να είναι ο Δήμος. Το λέτε. Το λέω γιατί δεν έχω τον τελικό λόγο. Προφανώς, εγώ ή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης. Νομίζω έχουν πάρει και τις διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Υπουργό ότι επίκειται ένα ραντεβού που θα συζητηθούν κάποια πράγματα. Έτσι, νομίζω αυτό ισχύει. Έτσι. Ραντεβού έχουν γίνει πάρα πολλά ιστορικά. Γίνει, έτσι. Ναι, αλλά εκκρεμεί και ένα κρίσιμο, αν θέλετε να το πω έτσι. Το πιο κρίσιμο. Ναι. Πότε μπορεί να είναι αυτό, το ξέρετε? Θα είναι μέσα στο έτος. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Και πρέπει να είναι, μάλλον. Θα είναι πολύ σύντομα. Εάν πρόκειται να περάσουμε στην αλλαγή αυτή, θα πρέπει να γίνει σύντομα, ώστε να υπάρξει και ένα στοιχειωδός ικανοποιητικός χρόνος για να γίνουν κάποιες αλλαγές. Φοβάστε μήπως ανοίξει κανένα θεσμικό στο άλλο και έρθουν τίποτα άλλοι δήμοι και αρχίζουν να λένε διάφορα?
Στην περιοχή, κυρίαρχα, στην περιοχή. Για την περιοχή δεν έχω τέτοια δεν εικόνα, διότι δεν έχουμε ομόφωνες. Έχουμε απόψεις διαφορετικές μεν, αλλά δεν έχουμε καθολικότητες. Δεν έχουμε σημαντικές πλειοψηφίες. Δεν υπάρχει άλλο δημοτικό συμβούλιο στην περιοχή που να έχει πάρει τέτοια απόφαση, είναι αλήθεια. Ούτε κατά προσέγγιση. Ούτε κατά προσέγγιση, ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στις τυπωνικές και περιφερειακές εκλογές. Θα σας ρωτούσα γενικά αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει αυτές τις εκλογές. Και θα είναι ένα δημοψήφισμα πριν τις εκλογές που εσείς λέτε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο, ας πούμε. Είναι ακόμα θέση σας αυτή. Αυτή είναι η θέση. Ναι, ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν, οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα είναι μια πραγματική δημοσκόπηση λίγο πριν τις εκλογές, ή δεν το βλέπετε έτσι? Δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω. Θα σας πω τι, εννοώ. Mm-hmm. Ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι αρκετά διαφορετικές από τις εθνικές εκλογές. Σίγουρα. Εάν με ρωτούσατε πριν 5 χρόνια. Ναι. Ενδεχομένως να συμφωνούσα στην ερώτησή σας. Ως πιο κομματικό στέλεχος τότε. Υπήρχε τότε μία πλειοψηφία διαμορφωμένη στο εσωτερικό μας. Ναι. Αυτοί οι σύντροφοι φύγανε στη συνέχεια, mm-hmm. διακόσαν τη θέση τους, οι οποίοι επιμένανε να ταυτίζουν τις αυτοδιοικητικές εκλογές περισσότερο από όσο εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει, με τις εθνικές εκλογές. Ναι. Εμείς όμως πήραμε το μάθημά μας. Mm-hmm. Σαν πολιτικός χώρος εννοώ. Ναι. Και τα λάθη του παρελθόντος δεν πρόκειται να επαναλάβουμε στο μέλλον. Ναι. Με λίγα λόγια. Έχουμε την πεποίθηση το ότι στην αυτοδιοίκηση μιλάει καταρχήν η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, mm-hmm. έχει τις απόψεις της. Εμείς ως πολιτικός χώρος είμαστε σε μια συνομιλία με τις τοπικές κοινωνίες και ανάλογα την ικανότητά μας να αντιληφθούμε και να συμφωνήσουμε σε επίδικα ή όχι με τις τοπικές κοινωνίες, θα κριθεί η πολιτική μας ικανότητα και το αποτέλεσμα το πολιτικό στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι. Το κάνω λίγο πιο απλό. Πάντως, στις περιφερειακές εκλογές, ας πούμε, δεν θα μετρήσετε λίγο το χάρτη, αυτό που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, στις 13 πόσες ενδεχομένως πήραμε, επειδή όλα τα κόμματα συνήθως εκεί δίνουν το βάρος πλέον. Στους Δήμους όχι τους πολύ, αλλά εκεί. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ότι υπάρχει μια σημασία πολιτική. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που λέτε. Ότι υπάρχει στις δύο βαθμούς τώρα αυτοδιοίκησης, υπάρχει μια επίσης διαφορά όσον αφορά Δήμους με περιφέρεια. Και τη συμπεριφορά των κομμάτων απέναντι με τα χρήματα. Οι περιφέρειες έχουν περισσότερες πολιτικές αναφορές από ότι ο Δήμος, ακριβώς διότι είναι μεγαλύτερες ενότητες και υπάρχουν διακυβεύματα εθνικού επίπεδου. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Mm-hmm. Ειδικά για εμάς που δώσαμε μεγάλο βάρος πέρα από το εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης, το οποίο είναι νέο, στα επιμέρους περιφερειακά προγράμματα ανασυγκρότησης, οικονομικής κυρίως παραγωγικής ανασυγκρότησης, θυμάστε. Δηλαδή για τα συνέδρια. Βεβαίως. Ναι. Δώσαμε μεγάλο βάρος, έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι, αλλά έχει σημασία με αυτή την έννοια, με την προγραμματική έννοια. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, για μας πολιτικά έχει μεγάλη σημασία ποια προγράμματα περιφερειακά θα προκρίνουν οι πολίτες. Πήραμε το μάθημά μας. Το πρόγραμμα συνδυασμών εννοείται που θα παρουσιαστούν. Πολιτικά προγράμματα. Ναι. Περιφερειακά. Ναι. Που θα κατευθούν mm-hmm. και ποια θα κυριαρχήσουν. Ποια θα επικροτήσουν οι πολίτες. Ναι. Όχι τόσο σε ποιο κόμμα έχει αναφορά ο κάθε ένας σύμβουλος ή οι περιφερειάρχες. Ναι. Εξάλλου νομίζω ότι εδώ έχουμε jackpot τώρα από στην περιοχή μας. Αθηνά Δημοκρατία έβαλε τον πρώτο βουλευτή περιφερειάρχη, ξαφνικά δεν έχει αυτοοικητικούς η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, μπορεί να τέτοιο πρόβλημα. Μπορεί να δείχνει, θα σας πει κάποιος, τη σημασία που θέλει να δώσει στις περιφερειακές εκλογές. Εγώ απελπισία βλέπω. Γιατί? Πολιτική απελπισία βλέπω. Ο κ. Κασαπίδης, σας θυμίζω, είναι ο πρώτος βουλευτής. Αυτό ακριβώς. Όλες τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες. Ναι, και υπάρχει λόγος να πάρεις τον πρώτο σου βουλευτή και να τον βαφτίσει σε μία μέρα υποψήφιο περιφερειάρχη. Εσείς γιατί λέτε ότι το κάνει απελπισία? Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχει πολιτικό αδιέξοδο. Γιατί δεν βρίσκει άλλο άτομο? Δεν ξέρω. Εγώ διαβλέπω πολιτικό αδιέξοδο. Α, ναι. Και στρατηγικά, τι θέλει να σηματοδοτήσει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία στην περιοχή μας? Δεν κατάλαβα. Ξαφνικά έχασε. Θα σας θυμίσω. Ότι ένας άνθρωπος κοινής αποδοχής τουλάχιστον. Κοινής αποδοχής για τις πολιτικές του απόψεις. Όχι για τις αυτοδιοικητικές του απόψεις. Όχι για τις περιφερειακές. Δεν ξέρω θα αν τις ζούμε. Ξέρετε. Αυτό το ζούμε. Όχι, κοιτάξτε. Όχι, λέω κοινής αποδοχής στο κόμμα. Ξέρετε. Αυτό εννοώ. Ξέρετε. Εγώ είμαι βουλευτής. Ακούστε να δείτε. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής. Ναι. Έχω μια ευθύνη σαν βουλευτής mm-hmm. σε μια σειρά πράγματα. Mm-hmm. Έχω πάρει θέση, έχω σωστές ή λάθος, δεν έχει σημασία. Έχω μια σειρά πολιτικές θέσεις, κομματικές θέσεις και κυβερνητικές θέσεις πάνω σε μια σειρά ζητήματα. Ναι. Κυρίως εθνικά αλλά και τοπικά. Δεν σημαίνει ότι μπορώ να κατεβάλω το περιφερειάρχης. Εντάξει, γιατί όχι. Δεν ασχολείστε με τα τοπικά ζητήματα. Όπως το είπατε, όχι. Γιατί? Διότι η θέση μου είναι άλλη.
Εάν επρόκειτο να ασχοληθώ είτε με Δήμο είτε με Περιφέρεια, έπρεπε να έχω προετοιμάσει το έδαφος και να ασχοληθώ πραγματικά ήδη. Ναι. Άρα αυτό λέω. Δεν με συγχωρείτε. Ο κ. Κασαπίδης έχει άγνοια για τα ζητήματα της δικής μας κοινωνίας. Όχι, όχι, επίπεδο... δεν αλίμονο, μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις. Εγώ θέλω να πω, για μένα ο κ. Κασαπίδης είναι βουλευτής. Α, και, δεν... και αύριο το πρωί πάλι είναι βουλευτής και η σύγκρουσή μας θα είναι πολιτική. Δεν μπορώ ξαφνικά να μην έχω μια πολιτική σύγκρουση ή μια πολιτική συμφωνία με τον βουλευτή κύριο Κασαπίδη, γιατί είναι ξαφνικά υποψήφιο αντιπερισπευτή. Πρέπει να παραιτηθεί, κατά τη γνώμη σας. Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν παίρνω θέση. Δεν παίρνει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εσείς, δηλαδή... Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να το επιλύσει η Νέα Δημοκρατία. Λέτε ότι δείχνει πρόβλημα μη ανέβρεση αυτοδιοικητικού προσώπου. Είμαι σαφής. Δείχνει απελπισία. Δείχνει απελπισία, λέει. Μάλιστα. Ωραία. Η επιλογή ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του Καρυπίδη. Του κυρίου Καρυπίδη, τι είναι? Είναι επιβεβαίωση ότι τα πήγε καλά? Ναι. Yeah. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησα να σας το λέω προηγουμένως. Το 2015 κάναμε κάποιες επιλογές. Αποδείχθηκαν αρκετές από το 2014, συγγνώμη, αποδείχθηκαν από αυτές, αρκετές από αυτές λάθος. Ναι, πήραμε... Το 2014 δεν στήριξατε τον κύριο Καρυπίδη. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και όχι μόνο τον κύριο Καρυπίδη, πολλούς περιφερειάρχες στην χώρα. Στην πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Γιατί το μήνυμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ότι κυρίως ψηφίζουμε προγράμματα. Ναι. Είτε τοπικά είτε περιφερειακά. Κυρίως. Έχουν μεγάλη σημασία και τα πρόσωπα, αλλά πρέπει να ψηφίζουμε προγράμματα. Τα προγράμματα είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τις μεγάλες συνενέσεις και τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Εσείς βλέπετε στον πρόεδρο. Ειδικά επειδή έχουμε τώρα αναλογικό σύστημα και θα εκλεγούν όλοι οι σύμβουλοι, είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες, από την πρώτη Κυριακή, έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η ποιο είναι το πρόγραμμα και άρα εξ αυτού του προγράμματος οι προγραμματικές συγκλήσεις. Τούτο δοθέντο λοιπόν, αναγνωρίζοντας εμείς το έργο αρκετών περιφερειακών στη χώρα, και όχι μόνο του κ. Καρυπίδη. Και περιφερειακών που προέρχονται από το Κινάλ, να πω εγώ. Μπορώ να σας το είπα. Δίνει κάτι είναι ξεκάθαρο... για το μέλλον αυτό? Όχι. Είναι άλλη συζήτηση. Άλλη συζήτηση. Είναι άλλη συζήτηση. Όχι ότι δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως. Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, αλλά υπάρχει ως πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Κινάλ. Ναι. Το Κινάλ, η συζήτηση εντάξει, αυτή πήγατε, που υπονοείται... Ο κ. Αρναουτάκης. Όχι, δεν μιλάω για τους περιφερειακούς. Α, εννοείται για το άλλο. Όχι, για την πολιτική συζήτηση. Ωραία, 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 εντάξει, ναι, μην το λοιπόν, αυτό. Εμείς, εκτιμώντας αυτό, παίρνουμε θέση και εκτιμώντας την δράση και το πρόγραμμα, την προγραμματική δράση συγκεκριμένων αιρετών, είτε στον πρώτο βαθμό είτε στο δεύτερο, παίρνουμε θέση πολιτική και λέμε αν τους στηρίζουμε ή όχι, εκτιμώντας το έργο τους. Όχι γιατί είναι δική μας. Ναι, μισό λεπτό. Ούτε βάζουμε στελέχη μας. Πάμε τώρα λοιπόν. Βουλευτές μας. Ναι. Α, ναι. Πάλι στον κύριο Κασαπίδη. Όχι, δεν είναι τον κύριο Κασαπίδη, σας λέω. Δεν είμαστε. Ωραία. Έχουμε πάρει το μήνυμά μας. Ο κύριος Καρυπίδης. Εκτιμούμε την πραγματικότητα και επεμβαίνουμε πολιτικά. Ο κύριος Καρυπίδης βαδίζει στα βήματα, στην προγραμματική, αν θέλετε, και στο σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνείτε σε αυτό. Ή γίνεται κάτι άλλο που το έχω ακούσει από δικά του στελέχη, ότι η κυβέρνηση κάνει για την περιοχή ό,τι πει ο κ. Καρυπίδης? Δεν σημαίνει τίποτα από τα δύο. Είναι μια λάθος προσέγγιση και με αυτήν ένα δεν απαντώ, γιατί είναι λάθος προσέγγιση. Η κυβέρνηση έχει το πολιτικό της σχέδιο, αλλά όπως σας είπα, ταυτόχρονα έχει ανοιχτεί την καρδιά και το μυαλό στο να ακούει όλες εκείνες τις προτάσεις σε επίπεδο κυρίως περιφερειακής ανασυγκρότησης, οι οποίες ευνοούν το στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Θα κερδίσει ο κ. Καρυπίδης τις εκλογές? Αυτό το ξέρει ο λαός. Δεν το ξέρει. Ναι. Περίμενα μια άλλη απάντηση πάντως. Εντάξει. Είναι πιο μαζεμένη η απάντηση σας πάντως. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι φιλόδοξη. Θα κερδίσει ή θα κερδίσει την πρώτη Κυριακή, ξέρω εγώ. Θα περίμενα κάτι τέτοιο να ακούσει. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσουν αυτού του τύπου οι δηλώσεις. Ναι. Έκανα πολιτικές κρίσεις και για τον αντίπαλό μας και για τον κύριο Καρυπίδη σε πολιτικό επίπεδο. Όταν λέω ότι σημασία έχουν τα προγράμματα. Και οι στόχοι που βάζει κάθε περιφερειακή αρχή στην προκειμένη μια και μιλάμε για περιφέρειες, το εννοώ και θα θέλω να επιμένουμε να συζητάμε, αφού θα ανοίξει αυτή η συζήτηση, σε αυτό το επίπεδο. Τουλάχιστον εγώ είμαι βουλευτής. Ο κύριος Γκοντζιάς είπε ότι δεν θα στηρίξω τον κύριο Καρυπίδη, που είναι και φίλος μου, επειδή είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει γιατί το στηρίζει. Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό δεν μετράει για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω, η ευθύνη για τη συμφωνία των Πρεσπών ανοίξει στην κυβέρνηση. Ναι. Δεν ανοίξει κανένα περιφερειάρχη. Να είμαστε εξηγημένοι. Ο Περιφερειάρχης όμως έβγαλε ψήφισμα στο Περιφερειακό της Συμβούλιο. Ναι. Το οποίο το έφερε στις πρέσπες. Ανεξάρτητα τώρα, δεν θα το πάω. Ναι, άλλη, η ουσία και έχει πει για εγκρυπτό συμφωνία. Δεν είπα να μην. Και εσείς στηρίζετε αυτό τον Περιφερειάρχη. Δεν θα σας πει κάποιος. Ακούστε λίγο. Ναι. Το ξαναλέω. Ναι. Η ευθύνη, είμαι σαφής. Η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση. Ωραία. Καταρχήν και στο κοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λέτε ότι δεν έχει λόγο. Όχι, δεν έχει λόγο. Όλοι έχουν λόγο. Όλοι οι πολίτες. Εννοώ. Και όλοι οι θεσμικοί. Δεν έχει αρμοδιότητα. Ακριβώς. Δεν είναι ευθύνη του. Ναι. Βεβαίως και
όλοι καλά κάνουν και έχουν λόγο και θέση και ως πολιτικό πρόσωπο θέση. Πρέπει ακριβώς. Να πει. Δεν εννοώ αυτό, εννοείται. Ναι, πρέπει να έχουν και καλά κάνουν. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά δεν είναι δική τους πολιτική ευθύνη το τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό το ζήτημα. Άρα λέτε ότι δεν έχει σημασία αν ένας περιφερειάρχης που στηρίζεται είναι υπέρ ή κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Άλλα είναι τα ζητήματα. Αυτή είναι η ουσία της τοποθέτησης, για να το καταλάβω. Ναι, τα ζητήματα είναι άλλα. Τα ζητήματα είναι, σας είπα, τα περιφερειακά προγράμματα. Τα περιφερειακά αυτό είναι το μίσο. Έτσι, να μην πάρουμε ένα εθνικό ζήτημα και να πούμε. Δηλαδή, δεν πολιτεύονται οι περιφερειακές παρατάξεις με βάση ένα εθνικό ζήτημα. Να πάμε, το οποίο είναι κοινό, αν θέλετε, τελικά. Να πάμε και λίγο στις δημοτικές σύντομα. Στην Κοζάνη φαίνεται ότι έχετε υποψήφιο, έτσι. Δεν αμφισβητείτε, νομίζω. Τι εννοείται έχουμε, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κ. Ιωαννίδης αμφισβητεί. Προσπάθησα προηγουμένως να σας εξηγήσω ότι ποια είναι η θέση μας για την αυτοδιοίκηση. Ένα λεπτό. Δεν θα στηριχθεί ο κ. Ιωαννίδης από τις νέες ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, αυτό λέω. Ναι. Θα στηριχθεί. Ναι. Αποδέχεστε ότι είναι καλή, θετική. Το πρόσημο είναι θετικό. Είναι θετικό και είναι το πολιτικό πρόγραμμα αυτού του συνδυασμού του Κοζάνη Τόπος να ζεις. Είναι αυτό το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να συμφωνήσουμε το ότι είναι πολύ κοντά μας και είναι κοντά στο δικό μας πολιτικό σχέδιο. Πάμε λοιπόν στους άλλους τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει συνδυασμούς στελεχών του, να το πω, για να μην το πω δικούς συνδυασμούς. Να έχει αυτόνομη πορεία σε αυτές τις εκλογές ή μπορεί να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις? Όχι, είναι δεδομένο ότι εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε και με άλλες δυνάμεις. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ο επικεφαλής να είναι, δεν είναι επιλογή μας. Κομματικό στέλεχος. Δεν είναι επιλογή μας. Δεν είναι επιλογή. Μα σας εξήγησα προηγουμένως ότι κάνουμε μια σειρά επιλογές στη χώρα, όπως τον κύριο Καρυπίδη, τον κύριο Μουτάκη, τον κύριο. Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι δεν είναι δικοί. Για την περιοχή που κατάγεστε, θα πω, για το Δήμο που θα ψηφίσετε στην Εορδέα, α πούμε. Θα βλέπατε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα μπορούσατε να στηρίξετε? Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Κάποιο πρόσωπο. Πολλά πρόσωπα. Για δήμαρχο. Πολλά πρόσωπα. Κοιτάξτε, καταρχάς, επειδή είμαι και από την Τολεμαϊδα, ακόμα και οι πολιτικοί μας, ακόμα και αντίπαλοι, να το πω έτσι, οι αυτοδιοικητικοί, είναι γνωστοί και φίλοι. Έτσι. Ωραία. Θα στηρίζατε, ας πούμε, τον κύριο Πλακεντά, ο οποίος ακούγεται, ο οποίος μέχρι πρότινος συμπορευόταν μαζί σας, ενώ στην κυβέρνηση, ως στέλεχος των ΑΝΕΛ, αλλά έφυγε για αυτό το ζήτημα που έχουμε συζητήσει πολύ. Το μακεδονικό. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι κριτήριο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Άρα εσείς θα μπορούσατε δημοσίως, λοιπόν, να πείτε ότι ο κ. Πλακεντάς είναι μια καλή περίπτωση για δήμαρχος Εορδέας. Επειδή, ακούστε, αποφασίσει... ήμουνα πάντα, προηγουμένως το θίξαμε αυτό το ζήτημα, το ότι εγώ ήμουν πάντα υπέρ της συλλογικότητας του πολιτικού μου χώρου. Ωραία. Στο βαθμό λοιπόν που ο πολιτικός μου χώρος δεν έχει εκφραστεί περαιτέρω, θα μου επιτρέψετε ούτε εγώ να εκφραστώ. Εννοώ για μια προσωπική σας άποψη. Ο κ. Πλακεντάς τον ξέρετε. Θα μου επιτρέψετε να μην πω καμία προσωπική άποψη, ακριβώς γιατί αυτό είναι η δικιά μου προσέγγιση. Δεν είναι κάποιος που έρχεται από το υπερπέραν ο κ. Πλακεντάς. Έχει διοικήσει. Θα μπορούσα να ρωτήσετε για πάρα πολλά πρόσωπα, ξέρετε. Ναι, απλά ρωτάω για τον κ. Πλακεντά συγκεκριμένα γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα. Ότι συμπορευόταν μαζί σας. Μου κάνατε τέσσερις υποθετικές, βάλατε τέσσερα αν για να μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Δεν έχει νόημα. Σύντο ότι είναι θέμα αρχής για μένα να μην προλέγω τίποτα στο βαθμό που δεν υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις. Κύριε Δημητράτη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Είναι αρκετή, πήγαμε αρκετή ώρα. Εντάξει, είναι πολλά τα ζητήματα. Είχαμε καιρό να τα πούμε και εδώ live. Να είστε καλά. Και νομίζω καλά, ότι... Ελπίζω να φωτίσαμε ορισμένα σημεία που απασχολούν την περιοχή μας και τον κόσμο. Υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις για διάφορα ζητήματα. Τις βλέπω ως απόψεις τις περισσότερες. Δεν γίνεται να μεταφερθούν όλα αυτά. Νομίζω κάλυψαμε τα ερωτήματα και κάποιοι συμπολίτες μας. Προφανώς παρεμβάσεις για ανθρώπους οι οποίοι το όνομά τους δεν ακούστηκε ή δεν θύχτηκε. Δεν δεχόμαστε στην εκπομπή. Αυτό είναι πάγια τακτική. Τώρα, εάν δώσουμε τηλεφωνικές γραμμές, θα τελειώσουμε μεθαύριο, ξέρω εγώ, εδώ πέρα. Δεν είναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ελπίζω να ήμασταν. Εντάξει, κρίνεται. Κατατοπιστικοί. Ό,τι λέμε εδώ, κρίνεται, κύριε Δημητριάδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Την επόμενη Παρασκευή, εμείς πάλι εδώ.